Και έχω ακόμα έναν παίχτη μαζί, το Ράινερ, ήταν στην Αρμίνια Μπίλεφελντ, επούνιαρε τον προπονητή του και στείλαν τον τιμωρία στη Λίντς Αυστρίας. Είσαι από τους προπονητές που σημαδέψαν εμάς τα λέγαμε χρόνια. Εγώ θα αξιάσω το 97-98 τελευταία αγωνιστική με τον Εθνικό που το χάσαμε στα τέρματα, που πήγαινε ο κόσμος μέσα, έπιασε πάση στους ώμους του, δείχνοντας σου την εκτίμηση για... Εντάξει, η Ομόνοια τότε περνούσε μια περίοδο παρατεταμένη σαν ομβρία σε τίτλους. Εν το περίμενα. Εν το περίμενα ποτέ. Και... Οι παίχτες που άλλαζαν φέρνω μου την πανέλα και βάλω την πασπό. Μάσετε μου ότι να βάλει γκολ. Λέω του, μα ποιος ρε τούτος να βάλει γκολ. Μα τέρα λέω του πιένε που να βάλεις γκολ εσύ. Παρέτα περιπέζεις ότι αμαντί να περιπέξεις. Παρέτα ρε που να βάλεις γκολ. Παρέτα. Εθώρε με έτσι άγρια ήθελε να με φάει. Μάσε του τη φέλλα. Εν και φκένε εύκολα με την τσίδια του. Μάσε του έτσι να την αλλάξει. Να την φαρέλα. Έβαλε την, μπήκε μέσα. Εγώ έκανα του αρνητική ψυχολογική βοήθεια. Μπήκε μέσα, έβαλε το. Εγώ εχάρηκα. Και περίμενα το ρε παιδί μου. Ήθελα το πολλά και χάρηκα πολλά. Αλλά και περίμενα ότι ο Πελνός ήταν να πάει να το βάλει. Πήραμε πολλές λάθος αποφάσεις, αλλά δεν είχε σκοπιμό ήταν ότι δεν θα το δώσω τη Σπάφου, δεν θα το δώσω. Εκεί είμαστε εμείς, okay. Δηλαδή μισούμε την Ομόνοια, μισούμε την Πάφο. Προχτές βουλευτής της προάλλης Παφίτης είπε ο ισότερος πρόεδρος του ΚΟΑ που επέρασε ποτέ επειδή τα έπρεπε με το... Okay. Και όταν αναβάλαμε δυο φορές τα έργα με απόφαση του ΚΟΑ, δεν είπε κανένας, α, είναι ο καλύτερος πρόεδρος τώρα, έμεινε μας η Ρετσινιά. Δεν έχουμε λόγο να πούμε όλοι. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα. Κουτσά στραβά. Βρεθήκαμε να έχουμε και στόχο μες στο πρωτάθλημα. Να ρίξει. Να έχουμε. Εντάξει, θέτικο είναι το γεγονός ότι υπάρχει ήρθαση έτσι δυο πιντωτά θετικά αποτελέσματα νίκες. Αλλά εντάξει, πρέπει να πατούμε τα πόθηκια μας κάτω στη γη, Γιώργο. Και να είμαστε σωστοί με τα μετζίνα που έχουμε τις δυνατότητες που έχει η ομάδα και ότι καρτερούν. Βήμα-βήμα. Σταυριάνα μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς όρισες, Σταυριάνα. Χάρηκα που είμαι μαζί σας. Και χαίρομαι που η ομάδα κάνει back to back τώρα. Μακάρα συνεχίσουμε έτσι. Γιατί έρχεται δύσκολο πρόγραμμα στα play-offs. Θέλουμε να μείνουμε τζομές στην πορεία για ευρωπαϊκό εισιτήριο. Θέλουμε νίκες. Να πούμε και του κόσμου ότι σε λίγο να έχουμε και τον απελθόν πρόεδρο του ΚΟΑ Ανδρέα Μιχαηρίδη μαζί μας. Περιμένουμε τον να έρθει. Πριν να έρθει να συζητήσουμε λίγο για τα δεχτενόμενα στην ομάδα μας, γιατί θεωρούμε ότι έχουμε πολλά άλλα πράγματα να πούμε με τον κύριο Μιχαηλίδη και τον ευχαριστούμε θερμά που είναι μαζί μας. Το λοιπόν για το παιχνίδι ήταν ένα βροχερό παιχνίδι. Εφάμε νερά του άλλου κόσμου. Πρώτα, μπράβο στους οπαδούς μας πραγματικά που τρώμε όλοι επί μία ώρα τη βροχή πραγματικά. Δυο ώρες. Τι ήταν τζαμέ. Ναι, respect. Εντάξει, αποδείξαν ο κόσμος να κάνουν φορά. Πάντα, είναι δίπλα στην ομάδα. Φίλε, το γεγονός ότι ήταν ο κόσμος τζαμέ που την αρκίνω στο τέλος. Βέβαια, έτσι που εφήαμε και λίγο πιο γλύρω για να προλάβουμε την κίνηση. Αλλά εφάμε πολύ νερό. Και πράγματι, όσο 7.000 που ήταν τα εισιτήρια. 7.000. Άξιζαν και με το παραπάνω. Δεν πειράζει. Και ήταν ωραίο παιχνίδι. Εντάξει. Έναν πρώτο ημίχρονο το οποίο είναι θορκούμαστον πραγματικά. Και ήταν που τα παιχνίδια που λαλείς. Πάλι, τώρα δεν είμαστε προπονητές. Ούτε να πω γιατί επέλεξαν τον τάδε και τα λοιπά. Αλλά αποδείχτηκε ότι η επιλογή του Χαμάς ως δεξιφτερών ήταν τεράστια έκπληξη. Και προπάντων, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει τόσο καιρό να παίξει μαπά και που αριστερόν μπακ, αριστερό γουίνγκερ, είπαμε ότι είναι και γουίνγκερ, ευρέθηκε στα δεξιά
Και φάνηκε ότι η επιλογή του ήταν λαθασμένη, γιατί είναι πατάντο. Δεν πατάν τίποτε μες στο είπε. Ήταν και επιλογή ανάγκης, είπε το και... Ναι, ήταν επιλογή, φάνηκε, anyway. Και δεν ξέρω, νομίζω και η επιλογή του ήταν γιατί αφού δεν μπορούσε να παίξει ο Μπεζούς και ένα ερώτημα που ήταν ένα ερώτημα πολύ κόσμου γιατί δεν επιλέγει ο Μπεζούς και τελικά φάνηκε ότι ήταν έχασε κάποιες προπονήσεις, δεν ήταν έτοιμο να παίξει. Ξέρετε... Και πρέπει να μπει ο Φράσσον ουσιαστικά για να συνδυθεί. Εντάξει, τώρα να έχει και επιστροφές, Σίμιτς και Αλιούμ, να έχει επιλογές στα δεξιά. Mm-hmm. Το ερώτημα μου εμένα είναι γιατί εν ξεκινάτε, όταν δεν έχεις επιλογές τουλάχιστον, δεν ξεκινά δεξιά εξτρέμ Οζλερ. Γιώργο, να σου πω, ας σου πω την άποψή μου. Καταπιανούμαστε έτσι, προσπαθούμε να βρούμε, καταπιανούμαστε, ας το πω, σωστή λέξη, καταπιανούμαστε στις επιλογές των παιχτών. Σαν ως λέρε, είδαμε τον. Είδαμε τον ένα παιχνίδι φιλικό. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω να βασιστώ 100% στο μυαλό. Ναι, αλλά ούτε το Χαμάς τον είχες δει. Γιατί να μην του δώσει το chance. Μπράβο, στα Μαριανά. Να του δώσει, να του δώσει. Ναι, μα και εγώ είμαι υπέρ, ρε φίλε, να χρησιμοποιήσει τον ως λέρε. Αλλά θέλω να το δω. Θέλω να το δω να αξιοποιήσω τους μητσούς του. Όπως έβαλε και ο Παναγιώτης στο τέλος. Πρέπει να τους δώσει ευκαιρίες. Αλλά εντάξει, μπορεί να μην είναι έτοιμο, μπορεί οτιδήποτε. Υπάρχουν χίλιες δικαιολογίες. Όπως η δικαιολογία είναι γιατί να χρησιμοποιήσει ο Χαμάς. Που εκ των υστέρων και θωρώντας τον, εμείς είπαμε ότι ήταν λαθασμένη επιλογή. Την οποία και κατάλαβε και διόρθωσε αμέσως το ημίχρονο. Ευτυχώς διόρθωσε. Πήραν και ρίσκο, είπε στη δημοσιογραφία. Mm-hmm. Φίλε, εγώ στο ημίχρονο, ευκήκαμε, ξέρεις, που τέλειωσε. Ο πολλής ο κόσμος προσπαθεί να βρει κανένα στέγαστρο με τις βροχές. Και πήγαμε πίσω από την Ανατολική. Δεν υπήρχε ένα άνθρωπο ο οποίο πίστευκε να πούμε ότι θα μπορούσε να αλλάξει ο τρόπο παιχνιδιού μα, γιατί δεν βράμε ευκαιρία, δεν δηλαδή μπορούσαμε να βγούμε μπροστά. Δυσκολευτήκαμε να κάνουμε δεύτερη μπάσα, όχι απλά ήμασταν κακοί. Όπω κάθε φορά να το πούμε, αλλά ξέρει τι, και τον γκολ που ήρθε, δεν ξέρω πώ ήταν καλύτερη ανορθωσία. Και τον γκολ που ήρθε ήταν τυχερό. Είχε κόντρα, μπορούσε να δώσει 0-0 το ημίχρονο. Ναι. Απλά εμένα η απόψη μου θεωρώ, φανήκαμε τυχεροί, ότι και με τον Απόλλωνα στον buzzer beater στο τέλος του Κυπριανού και προχτές όσον αφορά τον προπονητή μας φάνηκε τυχερός, γιατί όταν διάσω οδηγίες στα αποδητήρα, εντάξει, εφάμε τον goal προς το τέλος του ημιχρόνου, εν είσαι περιθώριο η ανορθωσή ούτε να πάει για δεύτερο goal, ούτε εμείς ας πούμε να επιτεθούμε. Όταν πια στα αποδητήρια έδωσαν οδηγίες βάσει το σκορ που ήταν, εντάξει. Άρα έφταλε το πλάνο του στο ότι έτρωε σε ένα μηδέν. Α, εννοείς ότι μπορούσε να το αφήσει, αν πήγαινε μηδέν μηδέν, να το αφήσει να πάει. Και να... Ήταν, ναι, θεωρώ ότι βοήθησε τον προπονητή, να έκαμε την αλλαγή και μπήκαμε δεδομένου ότι τρώμεντες πρέπει να πούμε πιο επιθετικά. Και επειδή βάλαμε τον Μπεζούς μέσα που φάνηκε το κλειδί στην όλη υπόθεση, ευκήκε μας. Και επειδή βάλαμε τον κόρκλι ώρα, πήγαινε όλων υπέρ μας μετά. Ναι, άλλαξε και η ψυχολογία. Ήταν τεγιωμένοι ζωά, μετά το ένα τεγιώσαν. Εντάξει, και ανόρθωσε έχει προβλήματα πολλά. Και εκμεταλλεύτηκε και εσύ και τα λάθη τους. Και ήρθαν και αποβολή γλυόρα. Ενώ σου... Ήταν καταλήτικος, πράγμα νομίζω η παρουσία του Μπέζου. Ήταν. Ναι, και έκαμε και φοβερό παιχνίδι. Και μπήκε μέσα στο κέντρο ρε φιλέ που είσαι στο Φράνσον πριν που ήταν... Δεν μπορούσε να σου προσφέρει ο Φράσσον κάτι μέσα στο κέντρο, πέραν του Χάμπου και ο Κούζουλου που διούν την ψυχή τους. Ήθελες έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να σου δώσει κάτι που μπορεί να σου δώσει ο Φράσσον. Και εσύ είναι το Φράσσον δεξιά. Ναι, και σε καλό φεγγάρι ο Μπεζούς, οπότε αν ευκαιρίζει ούλο μετά υπέρ μας. Ξενομίζω είναι τούτο άμεσες ακρές η ανάλυση του παιχνιδιού. Και τα αποτελέσματα των άλλων ονομάδων, ρε παιδιά, διούν μας τώρα και το δικαίωμα. Να ελπίζουμε τουλάχιστον για... Mm-hmm. Αν και η Ομονία δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένη με την τρίτη θέση, αλλά όπως είναι τα δεδομένα, τουλάχιστον εν το μαξιλαράκι που πρέπει να κυνηγήσουμε και αν μπορεί να μας πάρει πιο πάνω, να μας πάρει. Έχω για να μιλούμε έτσι ειλικρινά, εντάξει, πριν που δουν τα παιχνίδια, είχα το πει πολλές φορές ότι έχουμε τις αδυναμίες στο ρόστερ και δυστυχώς δεν μπορείς να τους κοντράρεις. Βέβαια τα αποτελέσματα έρχονται και διαψεύδουν μας και τούτη η απορία μου και το παράπονο μου ρε παιδί μου, δηλαδή εμπορούσες την ομάδα να τη βοηθήσεις όσο θα έπρεπε να τη βοηθήσεις, να τους δώσεις επιλογές τώρα ειδικά το Γενάρη
και να ελπίζει για κάτι παραπάνω. Και απλά εντάξει, θεωρείς ότι τώρα ικανοποιούμαστε να καταφέρουμε μια τρίτη θέση, ξέρεις, για να εξασφαλίσεις την Ευρώπη. Σε μένα αρκεί μου και για να πάμε και στη συνέντευξη του Παπασταυρού. Εμένα αρκεί μου το γεγονός ότι άκουσα μετά από πολλά χρόνια, πρώτη φορά, το έκαναμε λάθη τα τελευταία χρόνια. Αρκεί μου, όχι ικανοποιούμε, αρκεί μου στο γεγονός ότι τουλάχιστον αντιλαμβάνεται ο πρώτος στη τάξη στην Ομόνια ότι τα τρία χρόνια κάτι επί λάθος και κάτι πρέπει να αλλάξει για να διορθωθεί η κατάσταση. Δεν ξέρω σας ποια είναι η άποψή σας. Γενικά από τη συνέντευξη. Από τη συνέντευξη. Θεωρώ, εν τούτο που πέτσε εσύ τώρα, ικανοποιήθηκε σε ένα σημείο ο Ομονιάτης που άκουσαν ότι ξέρεις, έκαναμε λάθη. Άφησε πολλά πράγματα τα οποία να πρέπει να περιμένουμε και εμείς. Έχουμε και άλλα expectations τώρα που των προεδρών. Το ότι είναι πιο κοντά στην ομάδα, η επικοινωνιακή πολιτική είναι διαφορετική, να θέλει να ξέρει τι κάνει ο καθένας, τη δουλειά του, να υπάρχει αναφορά κλπ. Δείξαν ότι κατάλαβε ότι το να είσαι μακριά είναι πολλά δύσκολο για να είσαι πρόεδρος μιας ομάδας. Και θεωρώ ότι τώρα που είδε ότι πήγαινε να τον να επιβαρυνθεί και οικονομικά με τον που έγινε με τον Ιεσπέρ, ότι να θέλει να ξέρει ο καθένας τι κάνει και να αναθέτει τις δουλειές του όπως θέλει ο ίδιος. Τώρα όσον αφορά και το γεπαιδικά που είπε κλπ. Κλπ. Να το αναλύσουμε εμείς μεταξύ μας τώρα. Έφυσαν υποσχέσεις. Εμένα έφυσε μου να καταλάβω ότι καταλάβω ότι κάποια πράγματα ήταν λίγο μπακαλίσιμα να το πούμε στα κυπριακά και ότι πρέπει να είναι πιο tough σε κάποια πράγματα και ο ίδιος και με τα άτομα που έντιαμε. Και εγώ νομίζω που τα λεγόμενα το έξω να καταλάβετε εσείς ότι εσωτερικά μπορεί να γίνουν και κάποιες αλλαγές τις οποίες να μας ανακοινώσουν ή πιο μετά ή νομίζω μετά το τέλος της σεζόν έχω την υποψία εγώ. Ναι, μα θεωρώ ότι τώρα, ειδικά στο θέμα του ποδοσφαιρικού απόλυτα, τώρα θα γίνουν να αλλάξει τα γραφεία και να αλλάξουν ρόλοι και τα λοιπά ή ακόμα και πρόσωπα κάποια. Νομίζω στο Ηλιάσπουλος δεν μπορεί να γίνει τώρα το πράγμα. Φίλε, να ζούσε στη σεζόν. Όχι, γι' αυτό θεωρώ μετά το τέλος τη σεζόν να μάθουμε και άλλες ανακοινώσεις. Σου πω, όταν. Εγώ νιώσα διαφορετικά. Όταν το είδα την πρώτη φορά τη συνέντευξη του, εντάξει. Θα διάψευσω να πω ψέματα. Ένιωσα απογοήτευση. Απογοητεύτηκα στην αρχή γιατί περίμενα να ακούσω. Ξέρεις, άκουσα το ότι έκανα λάθη. Αλλά μόνο να μην έφυγαινε να πει ότι έκανα λάθος. Γιατί η αποδέσμευση του Γιάνσον αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος επιλογή που μιας αρχής. Απλά περίμενα η επόμενη κίνηση να κάνει ότι να πει στον κόσμο ότι θα κάνω το επόμενο βήμα που είναι να μπει ένας άνθρωπος αθλητικός διευθυντής που να γίνει η επιλογή σωστή και βάσει τα κριτήρια που χρειάζεται μια ποδοσφαιρική ομάδα όπως μάλλον η Ομόνια. Επειδή ξαναείδαμε το, φαντάζομαι και πολύ σκομμένο ότι ήταν το δεύτερη και τρίτη φορά, καταπιάστηκα την δεύτερη φορά σε μια κουβέντα που είπε ότι ένιωσα προδομένος στην εμπιστοσύνη που έδειξε στον Γιάσου. Και εμένα, κοινό που άφησε υπονοούμενο πέραν των αλλαγών που χρειάζονται να γίνουν εσωτερικά στην Ομονία είναι έτσι τραγικό το γεγονός ότι ο άνθρωπος ο οποίος είχε 6 μήνες που είναι στην Ομονία ήβρε πρόσφορον έδαφος να κάνει το πράγμα, είτε μπορεί με την υποτιθόμενη μίζα ή κάποια οποιαδήποτε. Οπότε και τον ίδιο γέμισε τον ίδιο η ανησυχία και τον ίδιο ότι 3 χρόνια ή 5 χρόνια που είμαι δαμέ χωρίς να είμαι απόνουσιαστικά ή η παρουσία μου να στο ελάχιστο λαλείς κάτι να συνέβαινε μέσα στην Ομόνια χωρίς να λέω σαν οπαδός είμαι εγώ, ούτε ξέρω ούτε απλά θεωρείς ότι όταν αποφάσισε ο ίδιος ότι θα έρθει δαμέ και θα δουλέψει μένοντας στην Κύπρο και ο ίδιος να επιβλέπει, εμένα αφήνει μου το υπονοούμενο ότι προφανώς κάτι συμβαίνει λάθος μέσα στην Ομόνια και αφέθηκε η ομάδα τα τελευταία χρόνια, είπαμε το αρκετές φορές, σε αποφάσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι ικανοί να παίρνουν τις αποφάσεις.
Εγώ θεωρώ τον άνθρωπο έξυπνο, επιχειρηματία. Και στο οικονομικό κομμάτι και ούλα. Σίγουρα δεν είναι χαζός, δηλαδή σύνομαι που υστερείται ο Παπασταύρου αυτή τη στιγμή είναι την αντίληψη ή το πώς λειτουργεί μια ποδοσφαιρική ομάδα. Οπότε χρειάζεται έναν άνθρωπο δίπλα του να τον καθοδηγήσει. Προφανώς ο Γιάννης ήταν λάθος επιλογή, όπως το είπε. Εν ήταν καν η πρώτη. Όπως είπε, ναι, εν ήταν καν η πρώτη. Είπε τότε, εν είναι η πρώτη. Από όταν η παρουσία του δάμε, για μένα παίζει καταλυτικό ρόλο στο γεγονός ότι θα δει ποιοι δουλεύουν προς όφελος της ομάδας και ποιοι το δουλεύουν τον ίδιο. Απλά. Γιατί εμένα έτσι, επειδή όταν είπε είμαι προδομένος που γιάσω, δεν είναι μόνο που το γιάσω προδομένος. Είναι και από τους ίδιους που εδαμε. Και ελέγχαν τον Γιάννη. Προφανώς αφήνει το τούτο. Εμένα τουλάχιστον το πράγμα μου έδειξε χτες. Εθορύβησε με το γεγονός ότι που είπε να απαντούσε τα email. Δηλαδή πρέπει να περάσει το διάστημα γιατί κατάστρεψε μας ουσιαστικά. Ναι, γιατί αν τον Γενάρη είναι γίνοντας σωστές επιλογές και κλειόρα, σήμερα ήμουν να μπορεί να διεκδικεί. Εννοείται. Δεν τον πως είπα πριν. Το ζήτημα είναι και κάτι άλλο. Είναι η επόμενη μέρα. Εμένα να πάσω λεπάρα παρά το τι έγινε και το πήγε καμά. Και ο πρόεδρος είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου είπαν, όταν τους μιλάς, είναι πολλά έξυπνοι και όταν τον ερωτήθηκε γιατί έγινε η επιλογή Γιάννησον. Είναι πολλά έξυπνοι και μπορούν να σου δώσουν την απάντηση που θέλεις να ακούσεις. Εμένα είναι η επόμενη μέρα και η επόμενη επιλογή που με απασχολεί. Γιατί αν ο Γιάννησον είναι έξυπνος, σε εισαγωγικά, λογικά υπάρχουν και άλλοι έξυπνοι. Και εγώ θεωρώ ότι η επιλογή που θα γίνει τώρα του ανθρώπου που θα αναλάβει σε εισαγωγικά τα ενία του προσεγγιστήματος μετά τον πρόεδρο, πρέπει να είναι πολλά σοφή. Και απασχολεί με ποιος είναι να την πάρει την αποφάση. Γιατί από τη στιγμή που ο ίδιος ο Παπασταύρου παραδέχτηκε ότι ο Γιάννησον εξεγέλασε με όταν του έκανα interview, αύριο μπορεί να... Εξεγέλασε ακόμα. Εξεγέλασε. Άρα, για να πρέπει να πέσει τώρα, αν με ρωτάς, η προσοχή θυκεύασμα του Παπασταύρου. Περισσότερο θυκεύασμα βασικά. Οι επιλογές του να αντέθηκες, έτσι ώστε να τον περιορίζουν και τον ίδιο να μην είναι... Ας πούμε, δεν μπορώ να καταλάβω αν δέχω τώρα φίλε ότι είχε 50 CV και είδε. Ή πόσα είπε τα βιογραφικά. Μεταξύ πολλών τέλος πάντων, έφυγε Αλέξης σε 3-4. Ναι, αλλά είναι 50 που ευρεθήκασαν και τα λοιπά. Νομίζω ότι η επιλογή πρέπει να γίνει πιο σωστή και από τον ίδιο και να το ξαναξεγελάσει οποιοςδήποτε. Και υπάρχουν και άνθρωποι του ποδοσφαίρου που μπορεί να συμβουλευτεί πάνω μου. Ρε φίλε, αν δεν μείνει στην Κυπριακή αγορά, για παράδειγμα, ή ας πούμε όπως ακούστηκε, είπε και για έναν όνομα, μπορεί να είναι ο Λάρκου, μπορεί να είναι ο Μπέρκο, ξέρω, τέλος πάντων. Ναι, οι εικασίες που κάποιοι. Φίλε, μόνο στο εξωτερικό να πάει, έχει πάρα πολύ κόσμο που μπορεί να φέρει άνθρωπο ο οποίο να είναι ο. Μπορεί να είναι και CEO τη εταιρεία. Άνθρωπος ο οποίος στο sports management για παράδειγμα να μην είναι καθαρά αλλά έχει διαφορετικές θέσεις έχει διαφορετικές αλλά ένα άνθρωπο ο οποίος να σου συσταρίσει να σου κάνει ποδοσφαιρική ομάδα σε όλες τις πτήσεις. Τι ας πούμε, εντάξει μιλούμε για μεγάλες ομάδες τώρα αλλά είχε όπως στη Liverpool ας το πούμε ο Klopp έχει τον πρώτο λόγο. Εσύ να φέρει τη Liverpool. Εν είμαι με τη Liverpool αλλά... Α, η United. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι επειδή είπαν ότι να συνεχίσουμε να πορευόμαστε με τον τεχνικό διευθυντή και με το πλάνο, με το πλάνο του. Τον και τη φιλοσοφία, άρα ούτε η φιλοσοφία μετά είναι να πάρει ένα ταλέντο. Μπράβο, να αλλάσει κάτι. Άρα να ψάχνουμε κάποιον που να είναι κριτήρια Γιάννησον, ας πούμε. Αν το ψάχνα λίγο διαφορετικά, αφού δεν τους φκένει και κάνουν τα ίδια λάθη, πάνε λιμμένα και είμαστε με έναν τεζαβού έχει τόσα 3-3 χρόνια, γιατί να μην τον κάπως διαφορετικά, να δοκούν ελευθερία παραπάνω ας πούμε στις επιλογές του προπονητή ώστε να έχουν μια πιο νόμαλη συνεργασία γιατί θεωρώ ότι διούν παραπάνω βαρύτητα στον τεχνικό διευθυντή και νομίζω και που το χάνουμε. Διότι κάνει το σκάουτ, η ομάδα του σκάουτινγκ θεωρώ ότι βασίζονται παραπάνω στην άποψη του τεχνικού διευθυντή και ότι φύγουν λίγο στο περιθώριο τον προπονητή. Ναι, αλλά... Όποιος προπονητή και να είναι. Ναι, αλλά να σου πω όμως, εν το πλάνο ενός ο ρόλος που διαδραματίζει ο τεχνικός. Βασικά είναι διαφορετική ρόλη. Ο ρόλος που διαδραματίζει ο αθλητικός διευθυντής είναι τον που είχε ο Γιάννησον τώρα. Δηλαδή εδώ και εντούτα κλειφιά και αποφάσισε για τα πάντα, ακόμα και για προπονητή. Είπε μας ότι και με τον Σοφρόνη διαφωνούσαν και τα λοιπά, συγκρατούσαν τους τούτοι. Δύο που μου άρεσαν εμένα. Δηλαδή,
Αν κάνει το λάθο ξανά, τώρα φέρει μα τον προπονητή, ναι, μήνε μα, να φέρει άλλον τεχνικό διευθυντή. Να πάει ξανά και ξανά. Αν δεν μπορούν να συνεργαστούν οι δυο, σημαίνει ότι κανένα δεν έχει ελευθερία να αποφασίσει. Κατάλαβε ότι είναι conflict απόψεων, Τζόμι. Ναι, αλλά να σου πω όμω. Αν προσλάβει τώρα ένα αθλητικό διευθυντή, για παράδειγμα, που για μένα η άποψη μου είναι να προσλάβει όσο πιο άμεσα, εμπασπλούν από το διευθυντικό, ότι περίμενα ότι. Το άμεσο μπορεί να είναι επικίνδυνο. Ναι, το βολιδοσκόπιο ή. Βολιδοσκοπεί, ρε φίλε, θωρεί και να αποφασίσει. Επειδή άφηγε, νομίζω, αν διορθώσετε με αν κάνω λάθος, είπε με το τέλος της χρονιάς. Οπότε αν αφαίρει ένα αθλητικό διευθυντή, για παράδειγμα, ο οποίος θα δει και το υπάρχον ρόστερ. Θα κρίνει και τον προπονητή του και θα αποφασίσει ο ίδιος και να του πει του Παπαστάβρου, για παράδειγμα, κοίταξε, θέλω να προχωρήσω με τούτον ή θέλω να προχωρήσω με τον προπονητή, θέλω τον προπονητή και βασίζουμε στον προπονητή και τα λοιπά. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει συνεργασία, αλλή μόνο να μην υπάρχει συνεργασία, αλλά ο τελευταίος ρόλος, λόγος, πέφτει στον αθλητικό διευθυντή. Που τη στιγμή που αποφασίζει να δουλέψει με τον αθλητικό διευθυντή. Τούτη είναι η φιλοσοφία του αθλητικού διευθυντή. Όποιο τσάνε ο προπονητή, τσάμε, ο προπονητή η δουλειά του είναι να στείνει την ομάδα με το υπάρχον ρόστερ που έχει. Γι' αυτό αφέθηκε το ρόστερ το υφιστάμενο στι επιλογέ του Γιάνσον, γι' αυτό ο Σοφρόνη εκρίνεται με βάση το ρόστερ που του άφηκε ο Σουηδό και στο τέλο τη ημέρα πιάνει και ο σπίτι του. Εγώ τον που το είπα, γιατί το είπα, που είχε ένα κοστίο ότι ζήταν παιχτήνο ο Σοφρόνης και τον έφερνε, σημαίνει ότι θεωρώ ότι δεν πρέπει 100% να μόνο πας στον τεχνικό διευθυντή τα πράγματα. Να ακούει και την άποψη του. Να σου πω κάτι, ρε Σταυρένα μου, μπορεί να είναι και θέμα χαρακτήρα για άνθρωπο όμως. Μπορεί. Το να σου λέει ο προπονητής σου θέλω παίχτην π.χ. και να λύσει τι θέλεις. Σημαίνει ότι είσαι και λίγο ισχυρογνώμονας ή θεωρείς ναι, ότι... Ναι, δεν είναι το φυσίκ του αν... Ή θεωρείς ότι ούλε μανίγες είσαι ο έξυπνος γιατί είναι το ναι. Που ευκάλε μπροστά έξω για σου. Για να κλείσαμε Στεπίνσκι χωρίς να... Εν τόν καιρός που ήταν κλείσαν, είπε μας το ξεκάθαρο ο πρόεδρος. Ήταν να μείνουμε έτσι. Ήταν να μας φύγει και για γυμνούσουν το Γενάρη. Ναι. Αφού είμαστε το να κλείσει τον άλλον τον Μπάκετσορ. Βιάνε για γίνον παγωστή. Τέλος πάντων, για την επόμενη μέρα, πρέπει να δώσουμε χρόνο. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, Γιώργο. Δηλαδή, ας συνεχίσουμε τούτη... Και εγώ καταλάβω τον κόσμο να μουρμουρά και να συνεχίσει να μουρμουρά. Αλλά στην παρούσα φάση, είχα το και χτες συζήτηση με ένα φίλο που μίλησα με καμπός. Τινόν που πρέπει να κάνει τώρα αυτόν ο κόσμος είναι δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέραν του να τους δώσεις χρόνο του ίδιου του Παπασταύρου αφού θα βρίσκεται μες στην Κύπρο να δει την κατάσταση πώς λειτουργεί. Εντάξει, το πώς στο αγωνιστικό κομμάτι όπου μας βγάλει ο δρόμος με εκείνους που έχεις και να του δώσεις χρόνο να δούμε και εμείς τις πράξεις. Δηλαδή όχι μόνο να πει ότι θα έχω εμπλοκή, να φαίνεται η εμπλοκή του έμπρακτα και με τις επιλογές του που έχει να κάνει και με τον αθλητικό διευθυντή, με τη συμμόρφωση ορισμένων που είναι ήδη τζάμι. Να τους βάλει στη θέση τους, ίσως να τους αλλάξει σε πόστα τα οποία μπορεί για μένα να μην υπάρχουν ή να θιώξει κόσμο. Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι να πούμε. Θεωρούμε ότι με τα χρόνια ότι κάποιοι προφανώς δεν πρέπει να είναι για μένα. Οπότε δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Τούτος είναι. Το κάτι άλλο που θέλω να θίξω για το θέμα του Λοΐζου. Που επειδή είπε ο ίδιος ότι ξεκαθάρισε ότι πληρώνει τον ίδιος για να πάει να παίξει. Επειδή άλλον τότε είναι τσιγκούνης κλπ. Εσεβάστηκε την άποψη του Μιτσί, εντάξει, η οποία εγώ θεωρώ είναι λάθος. Θεωρώ ότι Λοΐζος πρέπει να μείνει ξεκάθαρα στο τέλος της σεζόν. Εσεβάστηκε όμως την άποψη του που θέλει να πάει στο εξωτερικό. Και εδώ και του τα εφόδια και φύγει το πάνω του που τζάμε τζοτζί. Τώρα, αν ήταν σωστή η αποφάση, ο ίδιος ο παίχτης ξέρει, εν και λαλούμε. Βασικά να κρίνει ο χρόνος, σίγουρα, αν είναι σωστή λάθος απόφαση. Αλλά να μην λαλούμε ότι βάλει λεφτά κλπ. Εκπληρώνει ας πούμε το όνειρο του μικρού τώρα για να 6 μήνες, αλλά... Εντάξει, υπάρχει ένας διαγωνισμός από ό,τι έμαθαμε ανάμεσα στο συμβόλαιο του Λοΐζου για την Ομονία. Ναι. Έναν ποσοστό που πληρώνει η Ομονία. Okay. Χωρίς να ξέρουμε νούμερα ακριβώς, η Ομονία πληρώνει... Το παραπάνω λογικά. Ναι, η Χέρεμβεν δεν πληρώνει, ενώ δέχτηκε και ο Λοΐζος mm-hmm. μια μικρή μείωση για τον τους 6 μήνες που να παίζει στην Ολλανδία. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι ευκαταφρόνη των ποσών. Όχι, απλά πρέπει να δείξουμε γιατί αναφέρει το πρόεδρο και είναι παίχτης δικός μας. Ναι. Κοίταξε, ας πω, που τη στιγμή που εκφράζει ένας παίχτης
Τώρα να φανεί κακό. Από τη στιγμή που εκφράζει ένα παίκτη ότι δεν θέλω να συνεχίσω να μιλήσω, θέλω να πάω αλλού. Δεν είπε θέλω να συνεχίσω. Όχι, θέλω να συνεχίσω. Θέλω να δοκιμάσω. Θε. Ναι. Για να είναι σκύλο. Έχουμε τον παραπάνω του να δοκιμάσω. Τον θέλω να δοκιμάσω. Θέλω. Ναι. Είπε θέλω να φύγει, εντάξει. Είπε θέλω να δοκιμάσω στο εξωτερικό. Ναι, ρε, το όνειρο κάθε μητσί όμω. Και δεν πρέπει να το υποτιμούμε τόσο πολλά. Ναι, ρε φίλε, αλλά. Εδώ και είναι τη δυνατότητα όμω. Μπορούσε να του πει θα πάει. Ναι. Να μείνει δαμέ, καταλαβέ. Προφανώ γιατί αν μείνει και. Θα είχαμε επανάληψη παλιού και θέμα χαρακτήρα και το πράγμα, δεν μπορείς να το κρίνεις. Να πω κάτι όμως, το μεγάλο λάθος είναι πριν 3 χρόνια. Ναι. Και το λάθος δεν το έκαμε ο Λοΐζος, έκαμε το για να είμαστε δίκαιοι. Τα πράγματα όσο έχουν. Είναι από κοινού ρε φίλε, είναι μόνο. Είναι από κοινού. Ο Λοΐζος ήθελε να πάει. Τέλος πάντων, τεράστιο είναι το θέμα του Λοΐζου. Στείλε μου μήνα και ο πρόεδρος εν έξω, περιμένει μας. Θέλετε να πούμε κάτι άλλο πριν να... Θέλω να πω μόνο για κάποια πράγματα τα οποία ανακοίνωσε ακόμα για την συνέντευξή του ύστερα να καταρθεί ο κ. Μιχαηλίδης και κάποια άλλα που ανακοίνωσε είτε με την PrimeTel είτε με το γηπαιδικό που να πάει το προπονητικό και με τα πλάνα που έχει είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι πράγματα τα οποία μας έχει ήδη τάξει δηλαδή μας είχε ήδη πει ότι θα τα προχωρήσει. Οπότε είναι θετικό το γεγονός ότι τα ξανααναφέρει. Αλλά πάλι ξαναλέω το ότι θέλουμε να τα δούμε και μπροστά μας. Δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο σε. Εγώ νομίζω ότι το σύστημα που πρέπει να γίνει πρώτα απ' όλα προμετωπίδα στα γραφεία της εμένας είναι κανεί λόγια, πράξεις. Mm-hmm. Και πλέον, και αν με ρωτάς εμένα, φτάσαμε μετά από μια πενταετία που για κάθε αποτυχία ανεδιούσαμε ένα λόθη στον Πασταυρού, πλέον είναι και όχι άλλο. Και μετά και από τις δηλώσεις του ενώ που έκαμε. Και ας πω το θέλει. Είναι 100% πάνω του. Ναι, δεν έχει τελευταία ευκαιρία. Θεωρούμε ότι πρέπει. Τελευταία ευκαιρία να κερδίσει τον κόσμο. Πού τον τώρα ήθελα να πω, ναι, συμπλήρωσες με. Είναι τελευταία ευκαιρία να κερδίσει τον κόσμο πίσω, γιατί στην πορεία έχασε μας. Και ναι. Και έτσι να δούμε και άλλο θύμιο στον κόσμο, ο οποίο υπήρχε κόσμο, και υπάρχει κόσμο που αντιδρά. Αντιδρούσε με το ταούλα, δεν ήταν πελός ο κόσμος. Κάτι εθωρούσαμε όλοι μας και επικρίναμε την κατάσταση. Και για μένα, που τη στιγμή που ευκαιρία ο ίδιος και παραδείχτηκε το, είναι σαν να λέει του κόσμου, αντιλαμβάνουμε το, μουρμουρούσετε, πάμε να τα κάνουμε πράξη και θέλουμε να τα δούμε στην πράξη. Με ένα απόψη μου για να το κλείσουμε κιόλας, θεωρώ ότι κάναμε τόσα χρόνια πολύ υπομονή, έχουμε υπομονή πολύ λεμισημονιατές. Καμήλ. Να έχουμε ακόμα λίγη να τελειώσει η σεζόν. Γιατί κατάλαβε το λάθος ότι πρέπει να γινόμαστε πιο γλυκά. Γι' αυτό είπε το Μάιν Ιούνιν. Να ξεκινήσουν, θεωρώ, να γίνουν πιο σωστά πράγματα πλέον. Και να δούμε τι να φέρει η επόμενη μέρα, η οποία ξεκινά τον Αύγουστο με την επόμενη σεζόν. Ενώ δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Και για τον τη χρονιά που μας κάλει. Όπου μας κάλει, και μακάρι να διεκδικήσουμε. Όχι να μακάρι, πρέπει να διεκδικήσουμε την Ευρώπη. Και το κύπελ. Εννοείται. Έτσι είναι δεδομένο, δηλαδή έγινε να μην θέλω να το διεκδικήσουμε. Και να παίζουμε μάππαν για τον κόσμο μας που εντζάμε και στηρίζει την ομάδα τόσα χρόνια. Με όλες τις αδυναμίες της του ομάδα, τουλάχιστον τις τελευταίες και αγωνιστικές, καλή λήψη σου μες στο γήπεδο. Mm-hmm. Με μπροστάριδες στον Κούσουλον και ο Χάμπον, είπαμε τα καφόρια. Άρα ας ελπίσουμε να συνεχίσουμε το πράγμα να αναγνωρίζεται από τον κόσμο. Τουλάχιστον να θεωρεί ότι τούτοι που στελεχώνουν τώρα το ρόστερ μας διούν τα ούλα και εξάλλου κρίνονται και τούτοι. Εννοείται. Λίγο μολλά συμβόλαια, αύριο να πάρθουν αποφάσεις. Είναι επαγγελματίες, άρα πρέπει να τα διούν ούλα. Μακάρα παίζουν τη μάπα τους, να πούμε με 2 νίκες στα play-offs και να κάνουμε και άλλες νίκες στα play-offs και να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Λοιπόν, να καλέσουμε τον πρόεδρο. Καλώς όρισες, κύριε Ανδρέα. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σε βράμε ιδιαίτερη χαρά και τιμή και περηφάνεια που είσαι μαζί μας. Θωρώ σε ανανεωμένο όμως, έπνασες. Ναι, ξεκουράστηκα τώρα. Έτσι, περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες που τέλειωσα την πενταετία. Κάνω πράγματα που είσαι χρόνια να κάνω. Οπότε ξαναγεννήθηκα. Έχει ένα μεγάλο βάρος, κακά τα ψέματα. Πολλά μεγάλη ευθύνη. Πάρα πολλά μεγάλη ευθύνη. Και είπε μου ένας φίλος μου, έχει προβλήματα ο κόσμος του συνέχεια.
και μου είπε κάτι σοφό το οποίο ήξερα, ένιωθα, αλλά δεν το έβαλα σε σειρά. Λέει μου, άμα ενδιαφέρεσαι, έχει προβλήματα. Άμα δεν ενδιαφέρεσαι, να αφήνει τα από κάτω και περνούν να τα έβρει κάποιο άλλο. Ακριβώς. Εντάξει, να σου πω ότι είσαι ένας από τους αγαπητούς, θεωρώ, προέδρους ημικράτικων οργανισμών. Εντάξει, έτσι η φύση σου παγιά ως προπονητής που πέρασες που πάρα πολλές ομάδες και που τη δική μας και να πούμε πολλά πράγματα μετά για την τρίχρονη παρουσία σου. Εμένα προσωπικά είσαι ο προπονητής των παιδικών μου χρόνων, ήταν να το πω ότι η γενιά η δική μου, τότε σε έφτασανε μητσί του δίθηκιο. Ήταν αγέννητη. Είμαστε στον ηλικία κάποιο μητσί. Εγώ ήμουν αγέννητη. Αλλά η γενιά η δική μου έχει να θυμάται την τριετία του Μιχαηλίδη στην Ομονία και θέλω να ξεκινήσω με πουδόν και μετά να πάμε στα πιο σοβαρά. Θέλω να μου πεις έτσι, να μας πεις τις αναμνήσεις σου που την τριετία. Υπέροχες αναμνήσεις, παιδιά. Δεν το λέω επειδή είμαι σε οπαδικό γκρουπ, μια παρέα ομονιάτικη για να χαϊδέψω τα αυτιά σας. Πέρασα υπέροχα. Έλειπε ένα πράγμα, το οποίο ξέρετε πολύ καλά. Και ακόμα πονώ. Δηλαδή νιώθω ότι θα πω το εδικαιούμουν η ομάδα το εδικαιούτο, διότι δεν πιστεύω σε τον το πράγμα. Όταν σας ακούω και λέτε καμιά φορά ήταν δίκαιο ένα αποτέλεσμα, δεν ήταν δίκαιο ένα αποτέλεσμα, ήταν άδικο, εμένα χτυπά μέσα στις δικές μου τις σκέψεις. Κάμνεις την τύχη σου και φέρνεις μπροστά την δικαιοσύνη, ας την πω, αλλά εμείς αισθάνομαι ότι εκείνη την περίοδο εκάμαμε ό,τι έπρεπε, ό,τι χρειαζόταν για να κερδίσουμε έναν τίτλο. Και δυστυχώς δεν τα καταφέραμε για διάφορους λόγους. Όμως η περίοδος είναι από τις καλύτερες μου προπονητικές περιόδους που πέρασα από τσά. Βασικά, χάναμε το πάστο παρατσάκ, δηλαδή. Πάστο τσά. Τερματίσαμε και τις δύο χρονιές, τουλάχιστον την 97-98. Όχι, 96-97, έχασαμε το με το... 96-97 ήρθε στα μέσα, ναι. Ήρθε το Φεβράριο. Νομίζω εμείς κάθε 10 αγωνιστικές. Το Φεβρουάριο ήρθαν. Η ομάδα ήταν... κακήν κακός. Εν είχαμε ξένους τότε. Είχαμε. Είσαι και ο τρεις τότε που ήταν οι χρυσές εποχές των Κυπρίων παιχτών. Τότε είχαμε τον Κιτάνοφ. Όταν με απατάει μήνες. Ο Κιτάνοφ ήρθε την τρίτη. Την επόμενη χρονιά. Την μεθεπόμενη. Μα βοηθάτε με. Την πρώτη χρονιά νομίζω είχε ξένους. Μετά ήρθε ο Ράουφμαν και ο Χόφμαν. Αλλά είχαμε κάποιον προηγουμένος, παιδιά. Είσαι ξένος, ρε. Είχαμε τον Βάιτ. Μπράβο. Α, ναι. Τον μεραχθήνο τον Βάιτ, το παιδί. Και ακόμα ένα άρεστα, παιδιά. Βοήθα λίγο, μα είσαι το γέννητη. Εγώ ήμουν αγέννητη. Τώρα να τα βρούμε, ρε, πρόεδρε. Μόνο τους βασικούς και τις εγωγείς. Το θέμα ήταν την τη χρονιά, νομίζω, ήταν θέση συντερματίσαμε. Την τη χρονιά, παιδιά. Το 96, επίαμε καλά στο πρωτάθλημα. Υποφερτά. Ναι. Και πήγαμε τελικό κυπέλλο. Και χάσαμε το που στα τελευταία λεπτά. Και χάσαμε το διότι τότε εμπήκε ο κανονισμός που όταν δώσεις πίσω στον τερματοφύλακα και πιάσει την διπλόν, χτύπησε στο γόνατο του Ιωακήμ επί εμπίσω και έδωσε ο Γεωργίου διπλόν. Έμμεσο. Που ήταν μια καταστροφικά κακή απόφαση. Ήταν εκτός κανονισμού, σεχισμένος και τούτος, διότι ήταν νέος κανονισμός. Έδωσε διπλό και φάμε τον γκολ. Τότε στο 89, φάμε ένα στο 91, 92, όταν προσπαθήσαμε να βγούμε μπροστά.
Νομίζω ήταν η πρώτη χρονιά που σταμάτησε να πασάρουν πίσω στον πορτάρι. Η πρώτη. Και χτύπησε στο γόνατο του Ιωακίν καθαρά. Και έδωσε, διότι ήταν από την Κρήτη και κάτω, και έδωσε διπλό. Γενικά έχουμε το έτσι λίγο να καθυστερούμε να προσαρμοστούμε στους νέους κανονισμούς να είμαι στην Κύπρο. Οπότε τότε σκεφτείτε τότε ήταν... Και η επόμενη χρονιά πρόεδρε ήταν το πέναλτι του Ράουφμαν. Η επόμενη ήταν το πέναλτι του Ράουφμαν, το οποίο πονεί ακόμα. Και όταν μου το λένε, όπου μου το λένε, νιώθω... Εν το έχω ξεπεράσει. Εν το έχω ξεπεράσει πραγματικά. Όμως ήρθαμε 2-2 στο μαγάρι. Το μάτς εκείνο. Εν το προηγούμενο, αυτό το προηγούμενο παιχνίδια που χάσαμε. Για μένα το πρωτάθλημα, διότι παίζαμε με την ΑΕΚ στο Μακάριο και βάλαμε γκολ κανονικών, ακυρώθηκε τρελά σαν offside και όχι μόνο δεν κερδίσαμε, ήταν 0-0, έφαμε και γκολ που το ξύρουπα στο 200. Παίζαμε μαύρες τις φανέλες. Και χάσαμε 0-1 και χάσαμε το πλεονέκτημα της ισοπαλίας, το οποίο κέρδισε η ανόρθωση. Ναι. Οπότε... Εκεί έχασαμε το μεγάλο ατού που είχαμε, διότι δικαιούμαστε και ισοπαλία με νίκη μας. Ναι. Δικαιούμαστε και ισοπαλία στο που ήρθαμε ισοπαλία. Ήταν 2-1. Συγγνώμη, να κερδίσαμε το πέναλτι, να γίνει 3-1. Και... Άρα έγιναν όλα για να που δύο αγωνιστικές πριν για να χάσουμε απλά το πρωτάθλημα. Και κάτι που εσύ με τίποτε δεν το ξέρεις, γιατί ήσουν αγεντητή, τα παιδιά ίσως... Ό,τι που τον παπά μου εγώ θα ξέρω. Όταν χτύπησε το πέναλτι και απεκρούσε ο Παναγιώτη, χαμέ δεξιά, η μπάλα ήρθε προς το Ράουφμα. Και πήγαινε να το βάλει ο Ράουφμα. Rebound. Τσέκαμε μια τακλάρα καλή του ώρα όπου ζανένει πάνω ο Θεός μακαρίζει τον Οτόμιτς. Μπράβο. Και έφκαλε την corner. Εγώ όπως έβλεπα τη φάση λέω εν γκολ. Αφού πήγαινε πάνω στο ράβο και πήγαινε τσέκαμε, ήρθε έτσι ο Τόμιτς, τσέκαμε μια τακλάρα και έφκαλε την corner. Και μετά έφαμε έναν ο Εγγλέζος έλεγε very soft goal. Πολλά Μελαναρκίδης που το βάλε, Μελαναρκίδης. Με την κουρία του. Κύριε Αντρέα, να σε πάρω ένα χρόνο προηγουμένως, έτσι όταν ήρθε το δίδυμο Χόφμαν, Ράουφμαν, θέλω να μας το πεις έτσι λίγο την ιστορία που τους πιάμε τους και τους Γερμανούς, τελικά όταν μας ευκήκε εμάς, ο άλλος δεν μας ευκήκε. Ναι, κοίταξε μας τους, σε πρώτη είναι ένας μάνατζερ, ο οποίος με έπιασε τηλέφωνο, και μου είπε έχω σου έναν εξαιρετικό παίχτη, το Χόφμαν, ο οποίος κέρδισε πρωτάθλημα με την Φραγκφούρτη, αν δεν κάνω λάθος, Άιντρακτ Φραγκφούρτη, δεν είμαι 100% σίγουρος, και έχω ακόμα έναν παίχτη μαζί. Το Ράινερ. Προσφορά, πιάστε. Ναι, ήταν ακόμα ένα ο Ράουφμαν. Όμως, μου είπε ο Ανδρέας, ήταν ο Ανδρέας Παπαχριστοφόρου που μου πρότεινε. Μου είπε, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, αλλά είναι επικίνδυνος. Διότι ο Ράινερ, αν τα δει, να γελά και να θυμάται, ήταν στην Αρμίνια Μπίλεφελ. Ναι. Επούνιαρε τον προπονητή του και στείλαν τον τιμωρία στη Λίντς Αυστρίας. Ναι. Οπότε λέει μου, είναι πολύ καλός παίχτης αλλά εκρηκτικός. Μπορεί να σου το κοίσω καμιά μόνο. Όχι, εγώ είμαι σίγουρος ότι μπορούσε να πάω. Όχι, ήταν 20, σίγουρος ήταν και 3 μέτρα. Οπότε είπα να τους φέρουμε. Άρα εσάς απέτρεψε να μην το φέρετε τον που σας είπε για ο χαρακτήρα, ας πούμε. Όχι, ήταν challenge για σας. Εμένα, κοίταξε, είπα να το φέρω να το δω. Okay. Και ενώ υποτίθεται ήταν για να υπογράψουν, να λέμε το στρατοδίκιο, να κάνουμε ένα κολπάκι. Και αμέσως τους έβαλαμε να προπονηθούν. Κολπάκι με τον manager.
ότι ψιλομαλώσαμε και λοιπά. Μια προπόνηση είναι η πάντα. Α, για να τις δείτε. Για να τις δείτε, ναι. Μου υπεράρεσε η εκρηκτικότητα του, όχι στο ξύλο, αλλά στο γήπεδο. Και κλείσαμε τον. Εγώ θυμούμαι καθαρά τον Πέτσαν και τον Τσίκον, ήταν οι έφοροι μου τότε. Δύο εξαιρετικά παιδιά που με βοήθησαν αφάνταστα, και μετά και το τίμ μου. Και εγώ μου σκέφτομαι πολλά σοβαρά, διότι είναι ο Χόφμαν που ήρθε το μεγάλο όνομα, διότι τούτος μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Που είχα μια διέστηση μέσα μου, γιατί το ένστικτο μου έλεγε να έβρω το κουμπί του μαζί με τον Φτιαμαντίνο, ο οποίος ήταν και εκείνος θηριοδαμαστής, για να λέμε του στρατοδίκαιο. Κάμουν προπόνηση στην προετοιμασία και λέει του «Γιωβάννη, how many rounds?» Διότι ήρθε μετά και εμείς είχαμε ξεκινήσει και κάμουν ατομική προπόνηση και λέει του «5 rounds». No, not an athlete. Λέει, έρχεται ο Θεοδητή μου, παρεφούμε τον. Λέω του, κάλμα, ας εσύ κάμουν εκείνο το πρόγραμμα. Άιστο να. Τελικά και μα λίγα 200. Mm. Αλλά πάντα μου λέει, όποτε βρεθούμε, Ραϊούνο του έλεγα εγώ. Και του λέω, έκανε μα μεγάλη χαρά. Βοήθησε μα αφάνταστα τότε. Και λέει, ναι, αλλά έχασα το σημαντικό πέναλτι, το οποίο ήταν. Ευτυχώς για τον ίδιο η Ομονία ήταν να κερδίσει ακόμα έναν τίτλο που τους 19-20, που τους 20-21. Γι' αυτό δεν λέω ευτυχώς για την Ομονία, διότι θα κέρδιζε anyway. Μετά κέρδισε και ο Ράφμαν. Ναι, δύο πρωταθλήματα. Όταν έφυγε, οπότε δεν το έχασε και να κέρδισε όπως εμένα πρωταθλήμα. Αλλά... Κύριε Ανδρέα, όταν σου είπα ότι είσαι από τους προπονητές που σημαδέψαμε μας τα παιδιά μας χρόνια, εγώ θα αξιάσω το 97-98, τελευταία αγωνιστική με τον Εθνικό, που το χάσαμε στα τέρματα, που πήγαινε ο κόσμος μέσα, έπιασε πάση στους ώμους του, δείχνοντας σου την εκτίμηση. Εντάξει, η Ομονία τότε περνούσε μια περίοδο παρατεταμένη σαν ομβρία σε τίτλους. Και παρόλα αυτά, σπάνιον πράγμα κόσμος να εκτιμά προπονητή που έμφερνει τίτλους. Εν το περίμενα. Εν το περίμενα ποτέ. Και... οι παίχτες που άλλαζαν, φέρναν μου την πανέλα και βάλαν την παστό. Σημαδέψα σας τα δύο χρόνια. Και κάναμε και καλές ευρωπαϊκές πορείες σχετικά, πρόεδρε, ναι. Είχαμε καλή ομάδα, παιχτιά. Είχαμε καλή ομάδα. Αισθάνομαι ότι... Για τα δεδομένα της εποχής εννοώ. Για τα δεδομένα της εποχής. Και τα παιχτιά, οι Κύπροι έδωσαν πάρα πολλά. Εγώ τους είμαι ευγνώμων. Δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά. Και νιώθω ότι χρειαζόταν έναν πρωτάθλημα η ομάδα, έναν τίτλο για να ξεπεταχτεί. Βλέπετε η ανόρθωση, η οποία είσαι ομαδάρα. Να λέμε ναι, το δίκιο. Ναι, ναι. Ο Κίγης σας μακαρίσει τον έπιανε ότι καλό είναι κινήτο. Και είχε πάρα πολύ καλή ομάδα. Και εμείς πιέναμε χέρι-χέρι. Και κερδίσαμε στο Παπαδόπουλος που ήταν ένα απόρθητο φρούριο. Και επειδή κερδίσαμε και το παιχνίδι, αισθάνομαι ότι έπρεπε να πιάσουμε και το πρωτάθλημα όπως εξελίχθηκε. Και την επόμενη χρονιά με διάφορα τερμάτων που το χάσαμε. Κερδίσαμε από 69 βαθμούς που ήταν ρεκόρ τότε.
και χάσαμε το με διαφορά τερμάτων. Δηλαδή ήταν... 69 από τους 78 διαθέσιμους. Ναι. 69-69. Και χάσαμε το με τέρματα. Οπότε ο πόνος ήταν διπλά μεγάλος. Όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Γι' αυτόν το αγαπούμε, γι' αυτόν το υπηρετούμε, γι' αυτόν και εσείς κάνετε τούτες, ξοδεύετε τούτες τις ώρες σας, κάνετε τούτες τις εκπομπές. Είναι απρόβλεπτο. Αν ήταν ο κόσμος εκείνο που μισά και δεν θέλει και απομακρύνεται, είναι όταν πάει στο γήπεδο και ξέρει το αποτέλεσμα εκ των προτέρων. Αυτό είναι θανατηφόρο για το άθλημα. Πρέπει το πρωτάθλημα να παίζεται, να είναι αφύρωπο, να είναι καθαρό, να προσπαθούν και οι δυο για την νίκη. Γι' αυτό και οι Άγγλοι παιδιά έχουν έναν κανονισμό που λέει ότι είσαι υποχρεωμένος να βγάλεις έξω την καλύτερη σου εντεκάδα. Αν δεν βγάλεις την καλύτερη σου εντεκάδα, έχεις πρόστιμο, έχεις αφαίρεση βαθμών κλπ. Δεν γίνεται σήμερα να πεις εγώ σήμερα να κάνω ένα νέο σύντζο να βάλεις 8 παίχτες εναντίον μου και μεθαύριο να βάλεις φουλ ομάδα εναντίον σου για να πού κρίνεις το πρωτάθλημα ή ποιοι να πέσουν ή ποιοι να μείνουν πάνω. Ναι. Φράζε φέα. Τούτα ο κόσμος, τον κόσμο τον απομακρύνεις από το κήπεδο. Και τότε με την ανόρθωση ήμασταν χέρι-χέρι και πιέναμε και κάθε εβδομάδα παίζαμε τη ζωή μας. Και εμείς και η ανόρθωση. Δεν τα καταφέραμε στο τέλος για διάφορους λόγους. Εγώ έχω μια αναπορία μου για γέννητη. Μετά που χάθηκε το πέναλτι, μετά το παιχνίδι Τζίνων, πώς είτε χειριστήκατε τα αποδυτήρια, επειδή είχατε πολλούς χαρακτήρες να διαχειριστείτε μέσα στα αποδυτήρια. Ήταν πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Πάρα πολλά εύστοχη ερώτησή σου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πες μου πώς διαχειρίστηκα την ώρα που ας πούμε, πάω σπίτι μου, στείλτε μεσό πρώτα. Να περνούσαν εικόνες όλες που μπροστά σας. Ακόμα παίρνουν φανταζόμαι. Ναι, βέβαια. Ήταν δύσκολη η περίοδος που ίδιο. Τα παιδιά ήταν... Ναι, επειδή ήσασταν μόνο εσείς και το τι. Σκοτωμένα δηλαδή. Δεν νομίζεις πως τους πυροβολήσαν εκτελεστικό απόσπασμα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Όμως ήταν η δουλειά μας. Εμείς έπρεπε να σταθούμε. Άσε τώρα που με βλέπεις που έτσι θυμούμε τα παλιά και συγκινούμε μετά από πόσα χρόνια, Γιώργο. 25 χρόνια. Τότε έπρεπε να σταθούμε στα πόδια μας μαζί με τους συνεργάτες μου, τον Δήμο, τον Τάσο, τα υπόλοιπα παιδιά. Διότι οι ζωές συνεχιζόταν. Δεν μπορούσαμε να πούμε «Α, εδώ τέλειωσε». Σε ξέχαστο, έπρεπε να συνεχίσουμε σε την επόμενη περίοδο. Σας πω κύριε Αντρέα, τότε νομίζω οι παίχτες μας, οι παραπάνω οι Κυπραίοι ήταν και οι ομονιάτες, ενώ εκτός τότε παίζα στην ομονία ήταν και οι ίδιοι ομονιάτες, δηλαδή νιώθαν το παραπάνω, το πιο παλιά ακόμα και οι άλλες ομάδες είχαν συνδέσιμο οι παίχτες με την ομάδα και με τον κόσμο. Οπότε ήταν πιο δύσκολο να υπάρχει. Νιώθαν και ήδη όπως νιώθαν ο κόσμος. Ναι, σωστό. Έχεις δίκιο σε λίγο πάνω. Αλλά θα σου πω ότι στις μεγάλες ομάδες οι παίχτες αφομοιώνονται με την ομάδα. Σωστό. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις σε μια μεγάλη ομάδα να με λέω ονόματα. Μιλούμε για την Ομόνια αφού είμαστε... Όχι, πέντε ελεύθερα, έτσι. Ναι, σε μια μεγάλη ομάδα έρχεται ένας παίχτης που την άλλη μεγάλη ομάδα και παίζει και λέει εγώ να παίζω δαμέ διότι πληρώνομαι αλλά το μυαλό μου είναι στην άλλη μεγάλη ομάδα. Στις μεγάλες ομάδες αφού μειώνεσαι και ταυτίζεσαι πλήρως. Εγώ σε όποια ομάδα πιένα ταυτίζομαι πλήρως πόσο μάλλον οι ποδοσφαιριστές. Ταυτίζεσαι πλήρως και παίζεις για την ομάδα σου, για τη φανέλα σου, για το συμβόλαιο σου. Έτσι πρέπει να είναι το σωστό. Αν δεν το κάνεις, είσαι επίορκος. Τι να σου πω. Δηλαδή γίνεται να παίζεις και να σκέφτεσαι την άλλη ομάδα. Ναι. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια ομάδα. Σε έναν ποδοσφαιριστή κυρίως. Ναι, κάνεις μια ταυτού του.
αφού λες τούτος είναι έτσι. Ναι, ναι. Και όταν πάει να κάνει μια μεταγραφή, να κάνει μια κίνηση, να δεις μα τούτος έτσι και αλλιώς. Και ο τηλεόπτυγες, θέλει να πεις, και ο τηλεόπτυγες στιγμές που σε σημαδέψα, και μια όταν είσαι στην Ομόνια και μια όταν έφυγες, ήταν το Μάμμαρι πάλι και η δεύτερη πάλι ο Κοντολευτέρος. Που ίσως τα βουέλ, ναι. Σχολιάς μας τις λίες του. Το Μάμμαρι ήταν τούτο που σας είπα με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ, ναι. Ήταν το γκολ του Ιωακίμ, ο οποίος ήταν... Με VAR ήταν να μας δέρνουν πέντε μέρες οι βαρίστες που ακυρώθηκαν έτσι γκολ. Νιώθες ότι αδική του είναι η Ομονία τότε. Δεν νιώθες. Πρέπει να με ειλικρινήσω ότι είσαι περιπτώσεις που είσαι περιπτώσεις που το ένιωθα. Ναι. Όχι πάντα. Ναι, ναι. Να μην λέω ψέματα και να κάνω τον μοιραίο. Ναι, ναι, ναι. Όχι πάντα, αλλά είσαι περιπτώσεις που... Να σου πω, Πρόεδρε, υπάρχουν περιπτώσεις και στο παρόν μιλούμε που μπορεί η ομάδα να μην αξίζει να νικήσει οτιδήποτε ή να μην παίζει καλό ποδοσφαιρό, αλλά υπάρχουν και στιγμές όμως που η διαιτησία, βέβαια να το σχολιάσουμε και πιο μετά, που παίζει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του αποτελεσμάτου και για μένα που ευκαιρνεί και να λες καλά, ναι, κάνω εγώ τη δουλειά μου σωστά, εσύ γιατί να μην την κάνεις. Ναι. Και νιώθεις και εσύ. Ναι, νιώθεις πολλά στενάχωρα. Δύσκολο να το διαχειριστείς. Μπορεί να διαχειριστείς τους παίχτες σου και τα κακά που συμβαίνουν και το αποδυτήριο μέσα και τις δυσκολίες που μπορεί να έχουν, αλλά δεν μπορείς να διαχειριστείς τις κακές διαιτησίες. Δεν μπορείς, διότι δεν μπορεί να κάνεις... Φανταζόμαστε και τότε που ακόμα τώρα έχουμε και VAR, έχουμε άλλες... Ναι, μα με το VAR, παιδιά, επειδή ακούω παράπονα και λένε το VAR έτσι, το έχει κάνει πιο δίκαιο το ποδόσφαιρο. Έστω και αν γίνονται λάθη, εγώ δεν πιστεύω ότι γίνονται εσκεμμένα λάθη. Δεν το πιστεύω, αλλά μπορεί. Δεν το ξέρω, διότι δεν έχω μπει μέσα σε μια το κουτί στο του VAR να δω. Βανάκι του VAR. Ναι, το βανάκι. Δεν έχω μπει να δω πώς. Ενώ τη διαιτησία είναι έξω, βλέπω την και λέω, γίνεται να δώσεις έτσι απόφαση, δεν γίνεται. Έτσι κρίνω εγώ με την εμπειρία μου, αλλά μέσα στο βανάκι δεν ξέρω πώς. Όμως έστω και με αποφάσεις κακές ή δύσκολες ή λέω ξεκάθαρα, όχι σκόπιμε, είναι πιο δίκαιο το πρωτάθλημα. Βλέπεις και οι διαιτητές νιώθουν πιο άνετα. Διότι λέει σου, και λάθος να κάνω, είναι να μην διορθώσει το ίδιο. Ναι, ναι. Οι επόπτες σηκώνουν, σηκώνουν, καθυστερούν με τις εντολές που έχουν. Και το VR είναι τους κάτω η σημαία, πάνω η σημαία. Οπότε, συγγνώμη, εγώ θέλω να το πω. Να πεις ότι νιώθεις. Οι διαιτητές που θέλουν να παίξουν καλά, καθαρά, 50-50, σήμερα με VAR, με καθυστέρηση και μετά μπορεί να αλλάξει την απόφαση σου, δικαιολογούνται να κάνουν τερατώδη λάθη. Λάθη να με χέρι είναι φάουλ στο κέντρο του κηπέδου, φωνάζουν, φκένουμε πολλές φορές από τα ρούχα μας κάποιοι προπονητές, έναν ράουτ. Εν το κουτί που μετρά και καθορίζει αποτελέσματα. Μες στο κουτί που πρέπει να έχουν τα μάτια τους 44, αλλά και μπορεί να τους διορθώσουν 8 φορές. Πώς πάει, τώρα έμαθε, λέει, όχι, άκυρο, τίποτε. Δηλαδή ένας διαιτητής νούσιμος, προπονημένος, που τρέχει, fit, σαν εμένα. Σαν εμάς. Δικαιολογείται να κάνει έτσι στραβάρες. Δικαιολογείται. Εγώ ένα μέρα μου θυμίζω πολλά, που δεν θυμίζω ποιον αγώνα ήταν της Ομονίας. Ξένο που μας έφεραν.
και ήταν να κάνουμε ένα out που έξω και προχώραν ευθεία να πάει προς την εστία και ήταν που πίσω. Πώς είναι να δεις το out θα γίνει σωστά, πρέπει να... Κάποια βασικά πράγματα που οι διαιτητές έπρεπε να τα ξέρουν που η στιγμή που τους φέρνεις τώρα και πληρώνεις τους για να κάνουν το πράγμα. Εντάξει, καμιά φορά όμως μπορεί να γίνει, διότι είναι άνθρωποι. Ναι, και για όνομα το Θεού, αλλά τι γίνονται. Είναι άνθρωποι και οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Εγώ τους θα δικαιολογώ 100%, αυτό είναι ένα σκόπιμα, ρε παιδί μου. Να με γίνονται στην Premier League, ένα άλλο, είναι η Μίτσια, το Κυπριακό. Κάποιος λάθη στην Premier που είναι ο ναός. Οπότε πόσο μάλλον εδώ. Αλλά δεν πλέον και οι διαιτητές πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι εμπορευματικοποιήθηκε τόσο πολλά το ποδόσφαιρο και παίζονται τόσα ψηλά λεφτά που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους στο τσακ. Δηλαδή πρέπει να προπονούνται καθημερινά τη διατροφή τους, να είναι κοντά στις φάσεις, να είναι ακριβοδίκαιοι, να με θωρούν χρώμα ποιος παίζει και ποιος δεν παίζει. Να αξιοποιούν στο επάκρον το VAR, να το αξιοποιούν. Το VAR 100%, αλλά μην ξεχνάτε παιδιά ότι το VAR και ο κόσμος του περισσότερου κόσμου ή αρκετού κόσμου του διαφεύγει. Είναι video assistant referee. Ναι, 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 ναι. Είναι βοηθός διαιτητής. Ο τελικός λόγος είναι του διαιτητή. Μπορεί να του πει. Απλώς τώρα, όταν πάει στο κουτί, αφού θεωρούμε όλη τη φάση. Γι' αυτόν είπα να το αξιοποιούν. Για σου, πρόεδρε, εγώ επειδή θέλω να είμαι δικαιός, θεωρώ ότι η φουρνιά των διαιτητών τώρα των νεαρών είναι αρκετά καλή. Αν εξαιρώσω μια δυο περιπτώσεις που διούν δικαιώματα, δεν θα πούμε ονόματα, χρειάζεται. Θεωρώ ότι ευκαιρία τώρα μια φουρνιά που και με τη βοήθεια του VAR προσπαθούν. Με τα λάθη και σωστά του είπες και εσύ ότι είναι αφρόβοι, ρε φίλε. Εγώ κόσμο είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τούτοι, επειδή όλες οι ομάδες και με τους επενδυτές και προσπαθούν και αναβαθμίζονται όλες οι ομάδες και προσπαθεί και η ΚΟΠ φαντάζομαι να θέλει να αναβαθμιστεί και με το VR και τούτα όλα. Άρα είναι αναγκασμένοι και δεν ακολουθήσουν την πορεία. Μπορούν, επειδή είσαι ένα διάστημα που εμείνα στάσιμοι. Στάσιμοι εννοώ σε πολλά πράγματα. Έχουν υποχρέωση. Λέω, και εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο. Εγώ συμφωνώ ότι έχει μια φουρνιά τώρα νεαρούς διαιτητές που ευχήκαν, που εμένα προσωπικά εμένα μου αρέσκει. Και εμένα μου αρέσκει. Βλέποντας τους και δεν έχω ομάδα. Οπότε είναι πιο εύκολο για μένα να κρίνω και να πω, διότι ένα δίκησε την ομάδα μου ή έδωκε δύο αποφάσεις ανάποδες κλπ. Οπότε βλέποντας με ουδέτερων φακών, εμένα μου αρέσουν. Θυμώνω που τρέχουν με έναν άγριο ύφος και διούν κίτρινες και κόκκινες των προπονητών. Τούτο με εκνευρίζει αφάνταστα, διότι ήμουν και θεωρώ τον εαυτό μου προπονητή. Ξέρεις που είναι άλλος νιώθει ο προπονητής. Ναι ρε παιδί μου, τώρα σε βρίσκει και σε κάνει, σε πιάζει. Στήρτον, αλλά απονάξια διαμαρτυρηθεί και οι τέταρτοι κάνουν για με τους όπως τους πάπες. φώναξε. Α, ιστορία να φωνάξει. Αφού όταν τον φέρεις το διαιτή θωρούλος ο κόσμος ότι είσαι σφασαρία μαζί του. Για με αν πει μια κουβέντα, επειδή τα πέρασα. Ναι, και τα ξέρω, εγώ δεν έβρισα ποτέ μου διαιτή, αλλά ήμουν πολύ ανήσυχος. Στο φάουλ, μα είναι ποτό, μα μαζίνω. Ακούεσουν πως τηλεόραση πολύ. Ξέρω το, αλλά έτσι έπρεπε να αρχίσει κάθε φορά να μου δείχνεις κίτρινη κάρτα. Γίνεται, πάει. Πρέπει να σέβεσαι τον προπονητή. Αν ο προπονητής δεν σέβεται τον εαυτόν του πρωτίστως και μετά τον κόσμο και την ομάδα του, τότε θα με τιμωρείς. Αλλά όταν αφού είναι τόσο ζωντανό άθλημα το ποδόσφαιρο, έχει κανέναν προπονητή που κάθεται έτσι, παιδιά. Εγώ το μόνο ήρεμο που είδα είναι τον Αντζελότη που παίζει με ποδοσφαιράκι. Ναι, η ομάδα του τάκ, 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 βάλει τον κόλ, φεύγει, κερδίζει τους τίτλους και πηγαίνει σπίτι του καλή του ώρα. Δεν νομίζω ότι οι διαιτητές πρέπει να αντιμετωπίζουν με τον το φαγό τους προπονητές. Εγώ, αν μπορώ να δώσω μια συμβουλή, με την εμπειρία μου, περισσότεροι
ανοχή και υπομονή με τους προπονητές. Πέμα Τσιάδο, ξέρεις ότι ο Λευτέρης είναι μέλος του team μας. Α, ο Κοντολεύτερος. Ναι, ναι. Με μου πεις. Ναι. Μα είσαι τέτοι, έτσι προσωπικό. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, το... Μέλος του team. Του προπονητικού. Ναι, ναι. Οκ. Λοιπόν, ο Κοντολεύτερος επέζαμε νομονία από ελ. Και... Ο Λευτέρης ήταν έξω. Ήταν ρουματικός. Ήμουν μόνοι. Ναι, ναι, ναι. Θυμούμαι το παιχνίδι μου. Και βράζαν οι παίχτες κάθε δύο. Βράζαν. Εγώ έβλεπα το παιχνίδι. Όχι να αντίσαι τι μαζί του. Οπότε γύριζα έτσι να δω αν δουλεύκαν. Να σκεφτώ. Ο Κοντερεύτερος έβλεπε με, σαν να ήταν να με ρίξει. Έβλεπε με, κατάλαβα ότι ξέρεις, τούτο σε περίμενε να μπει μέσα και έβλεπε με μένα αντί να τον βοηθώ προπονητή. Λοιπόν, ήρθε ένα διαμαντής και λέει μου 0-0-0-0-0-0-0 επιέναμε. Λέει μου πάρ' τον τρελάρα μέσα, λέει μου. Μα σήκε μου να πάει να βάλει γκολ. Δεν του, εντάξει, ήρεμα. Έφυγαινε τι μαζέν τους. Επίενε 0-0, εφώναξα το. Ήταν τζαμπέ με το χτιαβαντή. Λέει μου, ο χτιαβαντής, μάσετε μου ότι να βάλει γκολ. Λέω του, μα ποιος ρε τούτος είναι να βάλει γκολ. Μα τέρα λέω του, πιένε που να βάλεις γκολ εσύ, παρέτα περιπέζεις ότι αμαντί να περιπέξεις εμένα. Παρέτα ρε που να βάλεις γκολ, παρέτα. Εθώρε με έτσι άγρια, ήθελε να με φάει. Μάσε του τη φέλα, εν και φκένε εύκολα με την τσίγκια του. Μάσε του έτσι να την αλλάξει, να κάνει την παρέλα. Έβαλε την, μπήκε μέσα. Εγώ έκανα του αρνητική ψυχολογική βοήθεια. Μπήκε μέσα, έβαλε το. Εγώ εχάρηκα. Βοήθησε που ήταν reverse psychology. Και περίμενα το ρε παιδί μου. Ήθελα το πολλά και χάρηκα πολλά. Αλλά και περίμενα ότι ο Πελλός ήταν να πάει να το βάλει. Εβουρτίσαν όλοι πάνω του. Έφευκαν τους ούλους. Εγώ ήμουν ενθουσιασμένος, έβαλα με γκολ τελευταίο λεπτό, ξέρω εγώ. Ήμουν ενθουσιασμένος και έφευκαν τους ούλους, τράβανε, έκαμε έτσι, έφευκαν τους. Και ήρθε να με, εγώ ρε. Έβασε του εμένα. Εγώ ήθελα τον αγκαλιάσω, τον δακάσω μου την χαρά μου. Πιένε, ξέρω εγώ, υπεράνω και λένε του, έμπα μέσα να ο άλλος, έτσι έκαμε μου το πάντα. Ναι, ναι. Αν μου το έκαμε πάντα να πω, ήταν το συνήθιο του. Όμως... Εντάξει, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ο Λευτέρης έχει σας πολλά ψηλά και σαν προπονητής και σαν άνθρωπος. Ενώ είπε μας το και μιλούμε καθημερινά με ο Λευτέρης. Να, εντάξει, λένε, κοίταξε, εγώ έχω εξαιρετική ανάμνηση που τον Κοντολεύτερον. Εξαιρετική. Ήταν έναν παιδί ο οποίος αγαπούσε πολλά παθολογικά την Ομόνοια και εδίαν τα ούλα. Απλώς... Ήταν και άτυχος γιατί σε εισαγωγικά γιατί ήταν ο Ράουφμαν... Ασφαλώς. Ναι. Αλλά άρεσκεν του και η κουζίνα άρεσκεν του. Και τώρα άρεσκεν. Τώρα είμαι βέβαιος. Έχουμε ωραίο φάει στην αραδίπονη αλήθεια. Α, μπράβο, είσαι αραδίπονη. Λοιπόν, άρεσκεν του και έκανα του συνέχεια παρατηρήσεις. Παστής διαρκάς συνέχεια. Κάμναμε μάχη με το Σκιαμαντίνο Τάσου για να τον κρατήσουμε, διότι είχε ικανότητες, πολλές ικανότητες. Και
την τελευταία φορά που βρεθήκαμε ένα φιλανθρωπικό στον Άγιο Αθανάσιο, είπε μου για τον Μιτσίν το που παίζει στην Ομόνια. Ο Χάμπος, ο Χαράλαμος. Ότι ενώ σε ένα προηγούμενο φιλανθρωπικό πάλι έφερε μου και εσείς της Εμμουτών. Και λέτε ρε, τούτοι σαν εσένα ρε, εσύ σου σούπερ στάρ, χαός ρε, χαός. Αγαπώ τον Λευτέρη, έχουμε πολλά καλή σχέση και βοήθησε. Κράτησες έτσι πριν να πάμε στα θέματα του ΚΟΑ και τα λοιπά που θέλουμε να συζητήσουμε, κράτησες επαφές και με άλλους παίχτες τότε. Έχω, αλλά όχι επιμονή μου βάσης όπως θα ήθελα. Έχει παιδιά που με πιάνουν τηλέφωνο κατά καιρούς, όταν βρεθούμε δεδομένων. Κάτι που με ευχαριστεί και ικανοποιεί αφάνταστα είναι όταν βρεθούμε με πρώην ποδοσφαιριστές που μου δείχνουν έτσι μια αγάπη, ένα σεβασμό και καθούμαστε και λένε τους ούλους ιστορίες που δεν ξεχνούν. Αλλά ήταν και η εποχή των Κυπρίων παιχτών, παιχτιά, διότι διαλύσαμε τους, επεθάναμε τους. Και εμένα υπήρξε πρόεδρος μεγάλης ομάδας στην οποία δούλεψα. Δεν είναι τώρα εν ενεργεία. Που μου είπε, εν το ξέρεις, λέει μου, coach, είσαι τόσα χρόνια προπονητής, ότι είναι καλύτερα να αποτύχεις με ξένους παρά με Κύπριους. Πού το μάθες, ποιο βιβλίο το γράφει τούτον το αξίωμα. Το αποφθέγμα. Ποιος το γράφει τον το πράγμα. Πού το είδες, πού το διαβάσεις, αφού λέει ότι είναι τόσα χρόνια. Και ένας άλλος πρόεδρος είπε μου, πέ μου ό,τι θέλεις coach εκτός που Κύπριους παίχτες. Όμως σήμερα παιδιά οι Κύπριοι παίχτες διαφορετικοί από ό,τι ήταν παλιά. Παλιά οφείλω να ομολογήσω είσαν και τεμπέλιδες. Είσαν παιδιά που ξυπνούσαν το πρωί, πήγαιναν στο καφέ ως την ώρα της προπόνησης, μετά πίσω στο καφέ έτρωαν το μισθό τους κλπ. Τώρα τα παιδιά έχουν γυμναστή προσωπικών, έχουν το personal, έχουν διατροφολόγων, έχουν τα πάντα, έχουν σπίτι τους όργανα. Οι Κύπροι παίχτες χρειάζονται, θέλουν παραπάνω στήριξη. Αλλά με τους προέδρους τούτους που έχουμε κατά κανόναν, έτσι υπάρχουν οι εξαιρέσεις, δεν τους βοηθούν. Και οι προπονητές, γιατί αφού οι πρόεδροι δεν τους βάλουν καμιά πίεση. Έχουμε και γιον των κανονισμών. Αν δεν έχεις πιο εντός, και πληρώνουν όλοι πρόστιμο. Προτιμούν να πληρώνουν πρόστιμο. Ναι. Παρά να βάλουν. Ναι, ενώ θα έπρεπε να είναι αντίθετο, αν ήταν αντίθετο, ανάποδος ο κανονισμός. Δηλαδή να πεις ότι κύριε, αν έχεις πιο παίχτες μέσα, τρεις, τέσσερις, πέντε, να έχεις τόσο πριν, οι μικρομεσαίες ομάδες τουλάχιστον μπορεί οι επενδυτές πάνω να μην τους νοιάζει, αλλά ως έναν βαθμό και κάτω θα μπορούσαν να βάλουν Κύπριους παίχτες μέσα για να πιάνουν τα λεφτά να βγάλουν τη χρονιά τους. Αντί να πρόστιμο εννοείς, να πρημοδότησες. Πρέπει να υπάρχει κονδύλι όμως για τέτοιο. Ακριβώς, να ήταν το ανάποδο. Γιατί το πρόστιμο κουτσά στραβά 1500, 3000, να βρει να το πληρώσει, να μου δώσει τσίνα κόφκιστα. Ενώ αν μου δώκεις. Τούτοι που χρειάζονται και τις λίρες για να βγάλουν την χρονιά και τον μήνα, πολλά σημαντικό να βάλουν παίχτες μέσα, να σπρώχνουν να παίζουν τους Κύπριους παίχτες. Να ρωτήσω κάτι. Καλό, τι θέλεις. Όταν πούμε τώρα για τους παίχτες τώρα που είναι πιο οργανωμένοι, είναι πιο προσιλωμένοι, θεωρείται ας πούμε ότι όπως τον Κοντολεύθερο που ήταν έτσι πιο αναρχός, μπορεί να μένει κάμνες στο modern football που έχουμε τώρα. Που ήταν πιο. Ναι, μπορεί. Να χάνεται, να πούμε. Μπορεί. Ναι. Πρέπει να το πω, αλλά νομίζω ότι ο κάθε Κοντολεύθερος θα προσαρμοζόταν. Διότι. Ο ανταγωνισμός τώρα. Δεύτερος ο ανταγωνισμός με τους ξένους παίχτες.
που δεν μπορεί να πεις εγώ έτσι είμαι και ας αρέσει. Όχι, μ' αρέσει. Τώρα πρέπει να συναγωνίζονται με τους ξένους mm-hmm. παίχτες και πρέπει να κάνουν τις ίδιες και παραπάνω θυσίες. Διότι ο ξένος παίχτης έχει μόνο τη δουλειά του να κάνει το πρωί τη γυμναστική του, να κάνει την προπόνηση του, να πάει να φάει, να πάει το δίλη στην προπόνηση του, αν είναι διπλές, αν είναι πιο προπονήσεις ή μόνο πρωί, να προσέξει το φαγητό του. Δεν έχει το έξω και να πάμε και να φάμε και να πιούμε. Εγώ είχα παίχτη στον Άρη, ο οποίος μπορούσε τρία μερόνυχτα. Και έκανε μου πολλά καλή δουλειά μες στο κέντρο του γηπέδου. Εξενυχτούσε όμως και έκανε μια άστατη ζωή. Μάθαινα τα, εγώ έφερνα τον μέσα, αρνί του μου. Δεν γίνεται να θέλεις τα καλά και το θυκό κόσμο. Δηλαδή και να ξενυχτάς και να παίζεις. Όταν μα έθωρεις και πράγματι έκαναμε τότε ήταν το Cooper Test. Δημοφιλές έκαναμε, τερμάτιζαν και μπορούσαν οι άλλοι ακόμα. Έβλεπεις ότι εγώ ναι βλέπω αλλά μια ημέρα όταν πιένεις και έρχεται mm-hmm. η κακή ζωή να σε φτάσει. Τώρα χρόνια, δεκαετίες μετά λέει μου σε άκουα διότι πράγματι σταμάτησε η καριέρα του πολλά πιο νωρίς. Διότι έκαμε άστατη ζωή. Φυσικά τώρα επειδή είσαστε εσείς, τα τηλεοπτικά, τότε ήταν 5, 6, 8, 10 δημοσιογράφοι, τώρα είναι 310. Εσύ και social media τώρα. Όπου πάσει, βλέπουν τους και λένε μα εν τούτος και ξενύχτησαν και έκαμε και έφτιασαν. Δεν είναι εύκολο για λόγου του. Τότε ήταν πολλά πιο εύκολο. Και έπρεπε να το πάρουν, ναι, επειδή πλέον στην Κύπρο ναι. μικρή κοινωνία μαθαίνουν. Πρέπει να προσαρμόζονται. Και τα παιδιά, πρέπει οι νέοι ποδοσφαιριστές, αν μπορώ να δώσω ναι. μια συμβουλή, είναι ότι πρέπει να κάνουν πολλές, πολλές θυσίες. Να σου πω μια προσωπική εμπειρία, πρόεδρε, πριν να πάμε στο. Ναι. Για παστόν που είπε, και μην είμαι στο νου μου εμένα. Πρόσφατα, πριν κάνα μήνα. Πήγα να πιω γάλα για σπίτι, πώς δορπά, η ώρα 10.30 νύχτα. Και ήβρα στο φούρνο ένα παίχτη της Ομόνιας που είπε μιτσί. Με το σκουφίν του, κουκουγιασμένος και τα λίγα. Ήταν τον καιρό που η Ομόνια είχε πολλά θέματα, ενώ πρόσφατα. Αλλά του ήταν πω, λέει μου ρε φίλε, έχει τα τώρα, λέει μου, να με βρίσκει κόσμο, να... Γιατί ούλε να μου, εντάξει, είναι πιο δύσκολο τώρα για τα μωρά, ειδικά τους Κυπρέους. Δέχονται και τούτη μεγάλη πίεση και νομίζω είναι πιο προσεκτή και στη ζωή που κάνουν και, και στην εξωγηπαιδία αλλά και, και μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, αλλά τούτο μπορεί να ισχύει για τους παίχτες της Ομόνιας που είναι πασίγνωστοι και πιο κάτω να μην ισχύει τόσο. Εμένα η συμβουλή μου και η νουθεσία είναι προς όλους και των μικρομεσαίων ομάδων και πιο κάτω αν κάνεις κάτι να προσπαθείς να το κάνεις καλά, διότι ο καιρός περνά, τα χρόνια περνούν. Εγώ εχθές επία στο Ηλίας Πούλου να κάνω την πρώτη μου προπόνηση και περάσαν 20 χρόνια, 25 ξέρω εγώ. Δηλαδή περνά ο χρόνος και να έρθει μια ώρα, εγώ λέω το στα παιδιά, να έρθει μια ώρα να είσαι 40 και λες τι έχασα και δεν έρχεται ο χρόνος πίσω. Γι' αυτό πρέπει να κάνεις θυσίες και πρέπει να έχω περίπτωση ενός παιδιού που έπαιζε στον Απόλλωνα τον οποίο είχα ανεβάσει εγώ από τη δεύτερη ομάδα. Όταν έφυγα και πήγα βουλευτής τότε, ήταν η τελευταία μου ομάδα ο Απόλλωνας, κατεβάσαν τον πίσω στη β' ομάδα και ήρθε και με ήβρε και μου θέλω συμβουλή διότι είπα μου ή θα μείνεις δεύτερη ομάδα ή θα πάρεις δανεικό ή θα φύγεις. Πες αλλού. Και προβληματίζομαι πολλά. Σχεδόν είχε καταλήξει τι να κάνει. Έτσι θέλω τη συμβουλή σου. Λέω του να μείνεις. Να μείνεις και να παλέψεις. Διότι εσύ είσαι υλικό πρώτης ομάδας. Μπορεί ένας προπονητής να μην σε μετρά τώρα για σε πίεση στη δεύτερη. Αλλά να αντέξεις, να παλέψεις. Και να μείνεις. Δεν μου εγώ είχα αποφασίσει να φύγω, αλλά θα ακολουθήσω τη συμβουλή από τη συζήτηση. Είπατε μια ώρα συζήτηση. Και έμεινε. Και έπαιξε πρώτη ομάδα.
μετά έφυγε, έπαιξε αλλού πρώτη κατηγορία κλπ. Αλλά εγώ λέω, μην απογοητεύεστε εύκολα και μην τα παρατάτε εύκολα. Και μην θεωρείτε ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν. Αλλάζουν. Trust the time. Βέβαια, χρειάζεται χρόνος. Και για έναν προπονητή μπορεί να μεν κάνει τόσο. Να μπορεί να έρθει ο επόμενος, ας πούμε, και να σου δώσει την ευκαιρία. Μπορεί να δει κάτι διαφορετικό και να. Όπως συνέβη και πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, πρόεδρε μου, πάμε στα. Θυμηθήκαμε το παρελθόν, έτσι είπαν ωραία πράγματα. Ως απερχόμενος πρόεδρος του ΓΟΑ πλέον, πριν να μπούμε στις πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις που μας έστειλαν και ο κόσμος και αντιλαμβάνομαι, έχεις και εσύ μες στο νου σου, τι μπορεί να ζητά ο Μονιάδης να ακούσει από τον κύριο Ανδρέα. Απελθόν είμαι. Ναι, από τον απερχόμενος, έφυγα. Ναι, απελθόν, να μας πείτε για το, έτσι μια μικρή αποτίμηση της θητείας σας. Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, παιδιά, και εγώ νιώθω ήσυχος με τη συνείδησή μου, διότι και με το πρώτο συμβούλιο των 2,5 χρόνων και μετά το δεύτερο που τελειώσαμε τώρα άλλα 2,5 χρόνια, σε καμιά περίπτωση δεν επίαμε να πάρουμε απόφαση να πούμε τούτη εμπράσινη πρέπει να πάρει διαφορετική απόφαση, τούτη εν κότσινη, τούτη εν τζίτρινη, τούτη εν μπλε. Ποτέ. Τον αθλητισμό τον εβάλαμε μπροστά. Και τον αθλητή και την αθλήτρια. Και ένα πράγμα που περηφανεύομαι, αν έχω κάνει 40 λάθη ή 4.000, ένα πράγμα που περηφανεύομαι είναι ότι επία σε όλους τους αγώνες σχεδόν όλων των αθλημάτων που εγώ δεν ήξερα, εγώ ήμουν φούρπος. Και έμαθα όλα τα αθλήματα και γνώρισα την πλειοψηφία των αθλητών και αθλητριών by name, με το όνομά τους. Εγώ τους ξέρω έναν προς ένα. Άρα σε αυτά τα 5 χρόνια το πιο είσαστε περήφανος για τούτο πράγμα. Ναι. Okay. Διότι εδώσαμε πολύ σημασία στους αθλητές. Οι σχεδιασμοί βοηθούν πάρα πολλά. Παλιά ήταν σχεδιασμοί, ξέρω που μπορούσε έτσι να είναι για να φτιαβέντης. Ενώ τώρα μπορείς να ζήσεις με τους σχεδιασμούς. Έλειπε ένα σχεδιασμός κατά την άποψή μας, τον οποίο επιδιώξαμε από την αρχή. Ήταν και μωρό μου που το χαίρομαι ιδιαίτερα. Ο σχεδιασμός προοπτικής που τον έκαναμε που το 22, διότι είναι υψηλής επίδοσης των top αθλητών αθλητριών, είναι των ταλέντων και μετά όσα παιδιά έρχονται από κάτω, 15, 16, 17, πρέπει να γίνουν 23 για να πάσει στα ταλέντα. Υπήρχε έναν κενό. Και κάναμε το σχεδιασμό προοπτικής κάτω από το 19 και τον έβαλαμε το 22 και τώρα έγινε και το 23. Ένα πλέον θεσμός έγινε να κρατηθεί. Οπότε τα παιδιά έχουν τη στήριξη του οργανισμού. Έτσι νιώθω. Φτάνει να ξεπεράσουν κάποια κριτήρια που τίθενται εκεί. Πρέπει να κερδίσεις μια θέση ως τους 8, ξέρω εγώ, στο πανευρωπαϊκό ή των νέων ή των εφήβων ή των αντρών για να μπει σε κάποιο σχεδιασμό. Χρειάζεται μια προσπάθεια και χρειάζεται αποτέλεσμα. Το σχεδιασμό περιλαμβάνει και κίνητρα προς τους αθλητές. Πληρώνονται, είναι πληρώνονται. Λεφτά. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Περίμενε, μιλούμε για αθλητές. Σε ατομικό επίπεδο. Του Steve, θέλω έτσι να με καταλάβεις. Όχι μόνο του Steve. Και άλλα αθλήματα. Ναι, βέβαια. Σκοποβολή, το ξέρω. Όλα τα πάντα. Σαν τούτα έχουν δικές τους ομοσπονδίες. Έχουν δικές τους ομοσπονδίες, αλλά. Οι οποίες ενύπουν την επίβλεψη του ΚΟΑ. Όλες. Είναι μέλη του ΚΟΑ. Ανήκουν στον ΚΟΑ οι ομοσπονδίες και επιχορηγούνται από τον ΚΟΑ. Και ελέγχονται από τον ΚΟΑ. Αλλά ελέγχονται για όσα λεφτά παίρνουν σαν επιχορήγηση.
αν στην Ομοσπονδία δίνω 1,000 ευρώ το χρόνο, λέω τώρα τυχαία Ομοσπονδία. Φαντάζομαι και μόνο τόσο. Όχι, βέβαια. Αν δίνω 1,000 ευρώ το χρόνο, ελέγχω τούτα τα 1,000 ευρώ. Αν η Ομοσπονδία Α πάει και πιάνει και 50,000 χορηγία, αν μπορεί. Μπράβο. Εν ελεγχείο χώρα, ελεγχείο γενικό. Πώς ελεγχτείς. Είναι δικό μας θέμα. Εσείς όμως ως ΚΟΑ, έτσι θέλω να δω μια ευκαιρία που σας την και εσείς. Πώς ο ΚΟΑ, ας πούμε, έρχεται και ελέγχει πέραν των χρημάτων που επιχορηγούνται. Οι διαδικασίες εντός της κάθε ομοσπονδίας. Όμως έτσι εμπλέκεται ο ΚΟΑ. Ενώ κάποιες αποφάσεις ή οποιασδήποτε. Ελέγχει. Ελέγχει ο ΚΟΑ. Ναι. Όχι την κάθε απόφαση, αλλά ελέγχει τη Γενική Συνέλευση, να είναι συμβούλιο να εκλεγεί δημοκρατικά. Ναι, ο πρόεδρος και τα λοιπά. Όλο το συμβούλιο, ναι. Να γίνει η Γενική Συνέλευση σωστά. Έχουμε επιτροπή ελέγχου που ελέγχουμε οποιαδήποτε καταγγελία. Κακώς αν με ρωτάς εμένα, αλλά γίνεται, το ελέγχουμε και τις ανώνυμες καταγγελίες. Διότι αν θέλει να καταγγείλει, να βάλει το όνομα σου που κάτω ρε φίλε και να πεις κύριε εγώ το πράγμα το καταγγέλνω. Κανένα πρόβλημα. Όμως ελέγχουμε και τις ανώνυμες καταγγελίες και τις πιο σοβαρές που μας ξεφεύγουν, που ξεφεύγουν από το κώδικα του ΚΟΑ, στέλνουμε στην Επιτροπή Διοντολογίας και Προστασίας του. Που είναι ανεξάρτητη αρχή. Να πάμε και σε εκείνες μετά. Που είναι ανεξάρτητη αρχή εντελώς. Διορίζεται από το κράτος, από το Υπουργικό Συμβούλιο. Δίδει μια, μες των νόμων υπάρχει ότι δίδει μια συγκατάθεση ο ΚΟΑ, αλλά πες ότι εσύ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με το Υπουργικό σου Συμβούλιο Γιώργο διορίζεις τα δυο παιδιά. Και εγώ έρχομαι και λέω, συγκατατίθεμαι. Παφλακ. Εγώ διορίζω τους. Αν έχω κάτι σοβαρό και πω για να δει που έπρεπε να μπει στην Επιτροπή. Άλλη χώρα διηγείται. Αλλά σου πω, θεωρείς επικοδομητική το έργο της Επιτροπής. Της διοντολογίας. Να σου πω, χρειάζεται φίλε. Χρειάζεται διότι ο Κύπριος έχουμε τούτον το κακό. Άμα είμαστε ανεξέλεκτοι, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εγίνεται να πούμε, ρε φίλε, δαμέ εσείς οι τρεις, οι φίλοι, θα πίνετε που έναν καφέ την ημέρα. Άμα φύγω εγώ και σας παρακολουθώ, να πίνετε που τρεις. Αφού είπαμε που ένα ρε βεφτιά να πίνετε. Δεν γίνεται. Γι' αυτό η Επιτροπή Διοντολογίας, αν έχει και κάποιες αδυναμίες, ας είναι να διορθωθούν, αλλά εγκαλώ να υπάρχει τζαμέ, ενώ πως στην ελεκτική υπηρεσία παιδιά, που κατηγορούν ότι υπερβαίνει το Α, υπερβαίνει το Β, υπερβαίνει το Γ. Παρά τίποτε να μην υπάρχει, ο Κύπριος, είσαστε αγέννητοι και οι τρεις. Εγώ όταν οδηγούσα και περνούσα από μέσα στις βάσεις τζαμέ του ακροτηρκού, επειδή λέει τόση ταχύτητα και δεν έχει να τηλεφωνήσω να σα σβήσουν το πρόστιμο. Ακριβώς. Όπως το κατού είναι, πήγαινα τα 50 μου, τα 30 μου, μόλις έβγα, ξαναξεκίνησα. Ενώ τώρα πρέπει να υπάρχει, και η ηλεκτρική υπηρεσία είναι χρήσιμων όργανων να υπάρχει. Εγώ διαφωνώ και το λέω ευθαρσώς στις ανώνυμες καταγγελίες. Πρέπει να. Όχι, κύριε. Έχεις καταγγελία να κάνεις, να βάλεις το όνομα σου. Επειδή φτάνουν και στο όριο του Λιβέλ και του. Μα γίνεται. Εκτός από τη Λία, νομίζω φύγουν και χαρακτήρα. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή, ανώνυμα μπορεί να γράψει ό,τι θέλεις. Όμως η Επιτροπή Διοντολογίας, το ότι υπάρχει για μέ, είναι χρήσιμο εργαλείο για όλους μας. Ίσως να μένουν σωστά στελεχωμένοι, να χρειάζεται πιο άτομα καρτισμένα περισσότερο σε τον τομέα. Κοιτάξτε, εμπέντε άτομα που εγώ τους εγνώρισα και μες στον ΚΟΑ, διότι συνεδριάζαν εκεί τώρα, πιάσαν γραφεία δικά τους.
Ίσως να είναι λίγα τα άτομα με το φόρτο, επειδή έχουν παραπάνω δουλειά. Αλλά χρησιμοποιούν... Εσύ δίκιο μας τον πλέει στα Σταυριανά, γιατί... Σταυριανά μου χρησιμοποιούν, Γιώργο, το... χρησιμοποιούν δικηγόρους, βάλουν ποινικούς, ναι. Οι ερευνητές κλπ. Χρησιμοποιούν. Έχουν συνεργάσει. Εγώ νομίζω ότι 5 άτομα είναι ικανοποιητικό. Okay. Η στελέχωση, εγώ θεωρώ, δεν είμαι ο πιο ειδικός, έπιασα το βιογραφικό του καθενός να πω, δάμε, εμένα μου φαίνονται αξιοπρεπείς, έντιμοι και έτοιμοι να πάρουν αποφάσεις. Και να συγκρουστούν αν χρειάζεται. Και να συγκρουστούν. Mm-hmm. Πολλά σημαντικό. Τούτο είναι πολλά σημαντικό. Αλλά πρέπει να συγκρούνται με όλους. Με όλους. Όχι επιλεκτικά. Όχι, δεν λέω ότι γίνεται επιλεκτικά, πρόσεξε. Απλώς εγώ βάλω έναν στόπερ. Ότι για να είσαι, ενώ πως το διαιτητή. Άμα ο διαιτητής, κάμα 41 χρόνια προπονητής παιδιά. Το διαιτητή είναι καταλάβαινα τον, όταν έμπαινε μέσα, που τα πρώτα 5 λεπτά που να σφυρίσει. Καταλάβαινα τον που τα πρώτα 5 λεπτά. Σου όταν μπεις μέσα και θέλεις να κόψεις το καρπούζι στη μέση, κάμε σίλια λάθη ρε φίλε. Εν τα κάμεις 380 ποδά και 420 ποδά, αλλά δίκαια μες στη μέση. Εάν το καρπούζι κόφκεις το και 80 λάθη δαμε και 20 ποδά, στοπ, έλεος. Έτσι και η Επιτροπή Διοντολογία μέχρι τώρα εμένα με ικανοποιεί σαν άνθρωπο του αθλητισμού και σαν πρόεδρο του ΚΟΑ προηγουμένως ότι κάνει χρήσιμη, κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Θα προτιμούσα να φκένουν στη δημοσιότητα τα τελικά πορίσματα όταν τελειώσουν αντί, ξέρεις, μελετώ τρεις κατηγορίες εναντίον του Μιχαηλίδη. Μα τούτον με... Αφήνει σκιές εννοείς, ναι. Με φωτογραφίζει και με κάνει να... Βασικά τα αποτελέσματα είναι φκένουν. Φκένουν, βεβαίως. Έφυγε για το ΙΝΚΟΠ, τα συμβίβαστον του κομμάτου. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται, είναι καλή, χρήσιμη και πρέπει να συνεχίσει η άποψή μου. Εντάξει, ρε Γιώργο. Ένα άλλο, μια ερώτηση μόνο. Όχι, πριν να πάω, γιατί δεν επιτροπή. Για τούτη είναι, για τούτη. Ένα άλλο, ρωτήσε εγώ. Μαλλον οι ομοσπονδίες που υπάγονται στον ΚΟΑ, ούλες βασικά, ενώ οφείλουν να στηρίζουν τις αποφάσεις της επιτροπής. Να τις στηρίζουν. Όχι. Εντάξει, τώρα να μην αφισβητούν την ίδια την επιτροπή. Εντάξει, εντός απαγορεύει σε κανέναν η δημοκρατία να πει, εγώ διαφωνώ με την απόφαση του στούτη, αλλά έχουν υποχρέωση δια νόμου να σεβαστούν τις αποφάσεις της Επιτροπής Διοντολογίας. Είναι απόφαση, είναι επιτροπή, συγγνώμη, η οποία διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με νομοθεσία και οι αποφάσεις τους είναι απολύτως, πρέπει να γίνονται σεβαστές. Και αν δεν γίνονται, πέφτει όλος σε οποιαδήποτε ομοσπονδία. Να. Τώρα, αν διαμαρτυρηθεί και πει ότι κύριε, εγώ διαφωνώ με την απόφαση, κάθε δικαίωμα να κάνει δημοκρατία. Εμπέρνα λάθος μήνυματα όμως, πρόεδρε, με τον τρόπο. Ποιος, η ομοσπονδία. Ναι, εμπέρνε. Μια ανεξαρτήτη αρχή που είναι ορισμένη με νομοθεσία. Είναι τα μηνύματα περνά στην κοινωνία. Εγώ ήρθα εδώ προσκεκλημένος σας. Αν μου έλεγες να με είσαι σε έναν καταλόγο να με 15 λάθη που έκανα στην προπονητική μου περίοδο της Ομόνοιας, θα αμυνθώ, θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Ένα κάτσο να με να μου λέεις, μπορείς να είσαι δίκιο στα 15. Αλλά έχω το δικαίωμα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Έτσι είναι και η ομοσπονδία. Υπάρχει η έφεση, έτσι μου το λέω. Δηλαδή σε κάποιον από προσφύγες. Μπορεί να κάνεις προσφύγη, μπορεί να κάνεις έφεση. Υπάρχει δευτεροβάθμιο που μπορείς να κάνεις εάν δεν. Εμείς είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την Επιτροπή Διοντολογίας μέχρι τώρα. Ίσως μια-δυο περιπτώσεις η άποψή μου είναι ότι έπρεπε να περιμένουν λίγο
και μετά, αλλά τούτο δεν μειώνει ούτε κατ' ελάχιστον τη δουλειά που έχει γίνει. Όπως και με την ΑΔΕΑ. Η ΑΔΕΑ είναι δική μας επιτροπή, δική μας λέω, του οργανισμού. Εμείς τη διορίζουμε, να ανανεώσαμε πριν να φύγουμε λίγο για άλλα 3 χρόνια και σας ορκίζομαι, ρευτιά, είναι 5 έγκριτοι νομικοί, όπως και στην Επιτροπή Διοντολογίας, έγκριτοι νομικοί, νομίζω είναι όλοι νομικοί, δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν ανακατοθήκαμε ποτέ. Τη μια διορίζουμε, την άλλη δίνουμε μια συγκατάθεση. Το δικό μας συμβούλιο, είμαι σίγουρος ότι και το επόμενο, δεν έχω καμιά αμφιβολία, δεν είχαμε ποτέ καμιά ανάμειξη. Υπάρχει ο Τζο Τριανταφυλλίδης, είναι πρόεδρος με άλλους 4 νομικούς. Πάρτε τον, εάν πουν μια ημέρα να έπιασε μας ο Μιχαηλίδης ή οποιοσδήποτε του Συμβουλίου για οποιαδήποτε απόφαση, εγώ να φύγω από την Κύπρο. Πάρτε τον Καπαρτίν που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωντολογίας. Αν πουν το ίδιο πράγμα, κάτι διαφορετικό, ποτέ δεν αναμειχτήκαμε, είναι ανεξάρτητες. Και έτσι πρέπει να μείνουν. Κανένας δεν πρέπει να επεμβαίνει ή να παρεμβαίνει, διότι τότε να τη σκοτώσει την Επιτροπή και το σκοπό τη. Και χρειάζεται ο Κύπριος, πρέπει να έχει λίγο βούρτουλα. Αν δεν έχει βούρτουλα που πάνω σου και να λέει να κάνω ό,τι θέλω, ξεχάστα. Πρόεδρε, υπάρχουν υποθέσεις. Φαντάζομαι ότι συχνά έρχονται στις επιτροπές του τις διάφορες υποθέσεις κτλ. Το χρονικό διάστημα είναι και πολλές που να εξυπηρετούνται όλες οι υποθέσεις. Διερευνούνται, sorry. Όλες οι υποθέσεις. Ναι, βέβαια. Εν και μην είσαι κουστάσιμες ή κάποιες αναπάντητες. Όχι. Στην ΑΔΕΑ, για παράδειγμα, ξέρω ότι τα 5 χρόνια τούτα διερευνήθηκαν τόσες, δεν υπάρχει καμιά ούτε μία σε εκκρεμότητα. Ούτε μία. Τούτο είναι το σημαντικό. Στην Επιτροπή Διοντολογίας, ξέρω ότι κάποιες είναι υποδιερεύνηση ακόμα και ο ερευνητής, ο ερευνών λειτουργός δεν έφερε πόρισμα ή τα περισσότερα πήγαν στην νομική υπηρεσία και είναι εκεί για να πούν ναι, υπάρχει θέμα, προχωράτε ή δεν υπάρχει. Και υπάρχουν όμως και υποθέσεις που μπορεί να μεν, ενώ να τους εκκλείσαν την πόρτα, να μεν τα διερευνήσαμε τούτα. Ενώ να θεωρηθεί ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, ας πούμε. Ναι, θεώρησε η Επιτροπή. Τούτο δεν το ξέρω. Ξαρτάται από την Επιτροπή του. Η Επιτροπή, αν έρθει και πει, εγώ καταγγέλλω ότι ο Μιχαηλίδης είναι 150 κιλά. Να πει, άντε ρε, παρέτα, αφού βλέπω τον είναι 100. Ξέρω. πώς να το συνεχίσει. Άρα να είμαστε άνενιας με τις επιτροπές ότι είναι ok. Υπάρχει ας πούμε διαφάνεια. Εγώ νιώθω ότι τούτες οι επιτροπές οι δυο που είχαμε μια σχέση ο ΚΟΑ πρέπει να αφαιθούν να κάνουν τη δουλειά τους ελεύθερα. Και είναι καλές επιτροπές. Ναι. Οι οποίες θα βοηθήσουν τον αθλητισμό. Τούτο θέλουμε εμείς. Ναι. Έχουμε πολλά μηνύματα για ένα θέμα που έπαιξε πολλά σε επιθυμία σου. Το θέμα των γηπέδων. Και μια και έχουμε σαν πρόεδρε, θέλουμε έτσι να μας πεις λίγο ενώ το Μακάριο και το Στέγιος Κυριακίδης, δεν μας αφορά μας το Μακάριο. Okay. Να μας πεις έτσι λίγο το παρασκήνιο, αν υπάρχει η προσέγγιση που είσαι από την Ομόνοια, γιατί είπες κάποια πράγματα σε δημόσιες σου παρεμβάσεις, γιατί δεν μπορεί να γίνει το πράγμα, να μας το εξηγείς, γιατί παραπάνω ο κόσμος λαλεί αποκλείεται να μην μπορεί να γίνει, ας πούμε. Ναι, να σας πω, παιδιά, καταρχάς δεν υπάρχει ένας λόγος τους 100 που είτε ο Μιχαηλίδης είτε το συμβούλιο του να μην θέλαμε να προχωρήσουμε με τον το πράγμα. Διότι κατηγορηθήκαμε εν Ομόνοια και ξέρω, αριστερών καταβολών, εσύ ήσουν έτσι, γιουβέτσι. Δεν υπάρχει, δεν τίθεται έτσι θέμα. Εμείς έκαναμε το σωστό. Κατά την ταπεινή μου γνώμη.
Εγώ δέχομαι να το συζητήσω και να μου πούν, κύριε, δεν έκανες λάθος, δεν έκανες σωστό. Εστήκαμε το στην νομική υπηρεσία. Η νομική υπηρεσία μας είπε ότι δεν μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα εκτός από διαγωνισμό. Ναι, μπορείς να κάνεις ανάθεση. Δεν μου καταλαβαίνει ο κόσμος. Ακριβώς. Δεν μπορεί να έρθει να πει, έλα πάρ' το εσύ, Μιχαηλίδη. Ναι, ναι. Τον εξεκαθαρών. Πρέπει να κάνει διαγωνισμό. Υπάρχει νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, κάτι 73. Μπράβο. Γιατί κεβασμένη στα βράδια. Ναι, έχω δικηγόρο μου, ξέρω μια ξέρω. Πρέπει να αρχίσω να σε φοβούμαι. Δεν είμαι νομικός, δεν είμαι νομικός. Λοιπόν. Απλά για να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι νομοθεσία, είναι απλά λόγια του αέρα. Παιδιά, έχω και την εμπιστότητα με απλώς αν χρειαζόταν να διευκευάσω αν κάποιος το αφήσβητη. Η Μένο Μονία είπε εγώ θέλω να πάρω το Μακάριο, απευθείας ανάθεση και θέλω και τη χορηγία που προνοείται. Η χορηγία σε τέτοια μέτρα, η Ομόνια πληρεί όλους του, όλα τα κριτήρια. Γιατί αν έρθει η Ομόνια αύριο και πει θέλω να κάνω γήπεδο, έχω τον το κομμάτι δαμέ και θέλω να κάνω γήπεδο, λόγω της προϊστορίας, του κόσμου, των εισιτηρίων, των επιτυχιών κλπ. Διότι 85%. Επιχορήγηση. Yes. 85% της αξίας του γήπεδου. Μα σοβαρά, έτσι πολλά λεφτά. Yeah. Οπότε, ήρθε και είπε, θέλω το Μακάριο, που είναι δημόσια περιουσία, και θέλω και τη χορηγία. Μετά είπα μου κάποιος, μα όχι, τούτο έβαλαν το για να έβαλαν το ή έβαλαν το για να ξεκινήσει η συζήτηση. Δεν είχαμε καμιά άλλη επιστολή ή άλλη προσέγγιση για να μας πούν, ξέχασε εκείνον το πράγμα που εγγράψαμε, να κάτσουμε να το συζητήσουμε και εμείς βλέπουμε. Δεν γίνεται τούτον το πράγμα, μας το απαγόρευσε η γενική εισαγγελία, η νομική υπηρεσία. Επιπρόσθετα, η ελεκτική υπηρεσία είπε ότι δεν μπορείς να αποξενώσεις δημόσια περιουσία. Εκτός υπό κάποιες προϋποθέσεις διαγωνισμών με α, β, γ, δ, ε, πρόνοιες και ούτου καθεξής. Οπότε εμείς στο. Πρόεδρε, να σε διακόψω ένα λεπτό. Ό,τι θέλεις. Υπήρχε όμως και επιστολή για διαχείριση του Μακαρίου, δηλαδή να μην ενώ να το πιάσει η Ομόνια για παράδειγμα και να το διαμορφώσει, όχι, να το κάνει. Δεν είχε έτσι πρόταση που την Ομόνια. Όχι. Ήταν μόνο για να το πιάσει δικών της. Όχι, δικών της. Ναι, βέβαια. Πώς. Όχι, ας πούμε, να το ήταν να δικών της. Ήταν να του κόα. Ναι, να του κόα και να το διαχειριστεί. Να είναι για 30 χρόνια, 40, 50, άρα, 60. Εν τούτη πρόταση που ήταν της Ομόνιας προς εσάς. Ναι, μα με τη χορηγία. Δηλαδή να το κάνει γήπεδο. Ναι. Να στοιχίσει 100 λίρες και να πάρει τις 85. Ναι. Δεν γίνεται. Και αύριο, εάν βγεις διαγωνισμό, γιατί να μην το πάρει ο επενδυτής του Άρη, λέω τώρα μια κουβέντα. Ναι. Ή ο επενδυτής της Πέιας. Δεν μπορεί να το δώσεις έτσι. Οπότε εμείς ποτέ δεν αρνηθήκαμε στην Ομόνια, διότι ήταν η Ομόνια. Τον το πράγμα το καταθέτω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Το ίδιο ισχύει και για το Παφιακό. Το ίδιο 100%, διότι στην νομική υπηρεσία στείλαμε το ερώτημα για την ΠΑΦΟΝ, για το Στέλιος Κυριακίδης, αλλά ό,τι μας έγραψαν από εκεί ισχύουν και από εδώ. Και όταν εθιέβασα μέσα στη Βουλή μια σελίδα τις απαιτήσεις της ΠΑΦΟΣ ΕΦΣΥ για να γίνει το πράγμα, ζήτησε το γήπεδο και ζήτησε και μια σελίδα απαιτήσεις. Και είπε μου εκεί βουλευτής, μα γιατί κύριε Μιχαλίδη δημιουργάς εντυπώσεις. Και είπε του η υπεύθυνη της νομικής υπηρεσίας, ανώτερη νομικός εκεί της, λέει του, μα είναι από εντυπώσεις, αφού θεκευάζει την επιστολή, έχουμε την επιστολή, δηλαδή, της ιδίας της ΠΑΦΟΣ ΕΦΣΥ. Οπότε, αν η πολιτεία, παιδιά, θέλει αύριο να παραχωρήσει τα δυο γήπεδα,
θα πρέπει να βγει σε διαγωνισμό. Πρώτον, να βγει σε διαγωνισμό. Να, είναι το πρώτο το καταλάβει θέμα. Και ο κόσμος. Είναι νομοθεσία. Δεν μπορεί να. Δεν είναι νομοθεσία. Τώρα, συγγνώμη. Πρώτον, να βγει σε διαγωνισμό. Δεύτερον, να βάλει τις πρόνοιες, τους όρους mm-hmm. που θα είναι μέσα. Και ξέρω εγώ, τρίτον, να προχωρήσει τη διαδικασία να έβρει και ταρτάν για να αθλούνται οι αθλητές και οι αθλήτριες της ΠΑΦΟΥ. Διότι εμείς είχαμε 4 ταρτάν που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Εκάμαμε retopping το τσίριον για να προλάβουμε τον Μπρούνο Ζάουλη και έγινε retopping. Νομίζαμε και φανταζόμασταν ότι θα επέρναμε κατηγορία Β. Ήρθε η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τύπου και μας είπε κατηγορία Α. Δηλαδή έγινε εξαιρετική δουλειά και είναι κατηγορία Α εκεί. Το δεύτερο είναι ότι επίαμε και φτιάξαμε το ταρτάν του ΓΑΣΥΠΗ, το Εθνικό Στάδιο Στύπου. Τέλειωσε, παραδόθηκε και διαμαρτύρονται κιόλα. Περιμένετε, δηλαδή με έξοδα του ΚΟΑ, με χορηγία του ΚΟΑ. 100%. Σε ένα γήπεδο το οποίο είναι. Ναι, όμως είναι υποχρεωμένο. Είναι το Εθνικό Στάδιο Στύπου. Για τούν τη σύμβαση, να το πω. Επειδή νομίζω ότι είναι ιδιόκτητο το ΓΑΣΥΠΗ. Ναι, όχι, στο εθνικό έξω που κάνουν προπόνηση. Στο βοηθητικό, για να καταλάβει ο κόσμο. Βοηθητικό. Εκάμαμε το ΓΑΣΥΖΙ, ξεκινήσαν τα έργα στο ΓΑΣΥΖΙ, 10 μήνες ως το Οκτώβρη πρέπει να είναι τελειωμένο. Και έμεινε το Στέλιος Κυριακίδης, διότι αναβάλαμε 2 φορές τα έργα εκεί με απέκτηση της πάφωσευσης. Okay. Για να έχει να παίζει. Για να παίζει. Και εμείς είπαμε πρέπει να πάμε κάπου αλλού. Το Ιακώβιον, το γασικά, το παλιόν, είναι 6 διαδρομές και εσύ τέλεια δεν μπορεί να γίνει 8 για να γίνονται αγώνες. Το Ιεροσκήπου που προσφέρεται το γήπεδο έκαναν τον κύκλο 417 μέτρα αντί τα 400. Μητσάνισκι. Ξέρετε τι είναι το ιστορία. Έχουμε χρόνο, μπορώ να σας το πω. Ναι, καλό. Ήρθε η Εθνική Αγγλία και έκαμε προετοιμασία. Και είχε έναν παγκόσμιο πρωταθλητή με τον προπονητή του. Έτρεχε το 400. Μέτραν το. Είσαι έξω. Ξέρω εγώ 10 δευτερόλεπτα τι είναι. Δεν γίνεται. Αφού εδώ κάτω τον καλύτερο με αυτόν έγινε. Λέει το, το χρονόμετρο. Έτω. Rest and do it again. Ξεκουράζεται. Επειδή τρέχε. Ξανατεβάλλε. Και παραπάνω δύναμη. Είσαι έξω. Έγινε. Έκαμε το 3 φορές. Ήσου ο προπονητής. Ρε μισό λεπτό λέει του. Για όνομα του. Αφού θωρώ και το τέμπο σου. Θωρώ και το ρολόι μου να μετρήσουμε. Να μετρήσουμε 417 μέτρα. Οπότε. Α, τότε το καταλάβαμε ότι. Ναι. Για να έτσι έγινε, έτσι έγινε. Εντύμως σας μιλώ. Οπότε πήγαμε και εμείς και μετρήσαμε το. Όταν μας είπα, έγινε όλη παλιά. Ναι. Πιο παλιά. Ως τώρα, προχτές που έφυγα, μου λένε δεν υπάρχει τρόπος να διορθωθεί. Προχτές που ήμουν σε μια παρέα, έλεγε μου, μπελάρες που σου λένε, διορθώνεται. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Ούτε ειδικός είμαι, ούτε θέλω κάπου τον ειδικό, σαν που δεν με σπέρνουν. Δεν μπορώ να... Ουσιαστικά είναι κάπως άχρηστο, να το πούμε. Ενώ βοηθά. Μπορεί, όχι, για προπόνηση για που κάνουν. Όχι. Μπορεί μια χαρά, αλλά δεν μπορεί να κάνεις ούτε αγώνα, ούτε τίποτε. Να τρέξουν. Anyway, εάν γίνει τώρα το Μάιο, πρέπει να ξεκινήσουν τα έργα. Εγώ νομίζω ότι θα ξεκινήσω πάλι. Mm-hmm. Αλλά. Αν ευκαιτούν οι πάφων να πει του ΚΟΑ, πρόεδρε, εντάξει, να το θέλω το, αλλά να εγώ το ταρτάν και να γίνονται και αγώνες, ήταν να πιο εύκολο.
να φύγει διαγωνισμός και να το πιέει η Πάφος, ναι. Η Πάφος δεν θέλει το Ταρτάν. Ναι, ξέρω. Δεν θέλει το Ταρτάν, αλλά θέλει να γυρίσει και το γήπεδο. Καλή της ώρα, έχει σκέψεις. Έκαμε ένα πολύ ωραίο αθλητικό κέντρο, ναι, προπολιτικό κέντρο εκεί. Υπόδειγμα. Και μπράβο τους. Ναι, ναι. Όμως, συγγνώμη, ναι, πρέπει να προσθέσω κάτι για να μην πει κάποιος που τους ακροατές, που ξέρω εγώ, που τους φίλους, ότι μα στη Λεμεσόν τι έγινε. Στη Λεμεσόν έγινε συνέργεια τριών μεγάλων ομάδων, διότι πλέον βάλουμε και τον Άρη μέσα στις μεγάλες ομάδες, τριών μεγάλων ομάδων. Εκάμαν μια εταιρεία, την 3α, που διαχειρίζεται το γήπεδο με συμφωνία για τόσα χρόνια, και ακόμα περιμένουμε που την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άδεια ότι δεν είναι κρατική ενίσχυση. Ναι. Πρόσεξε. Βάλαμε μέσα στο συμβόλαιο ότι πρέπει να το δίνουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, δικαιούνται να κάνουν εκδηλώσεις ο ΚΟΑ, έχει έναν κουτί στο δεύτερο όροφο, ο ΚΟΑ. Υπάρχουν όροι μέσα που δείχνουν ότι είναι κρατική ενίσχυση, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύριο μπορεί να έρθει να πει είναι κρατική ενίσχυση. Και τι γίνεται σε τέτοια περίπτωση? Σε τέτοια περίπτωση ο νόμος είναι σαφέστατος, ανακτάται, έρχεται πίσω στον ΚΟΑ. Στον ΚΟΑ, okay, ναι. Αλλά κάμαμε τέτοια προεργασία νόμιμη μαζί με την νομική υπηρεσία, την ελεκτική υπηρεσία και την εύφορων κρατικών ενισχύσεων και την ελεκτική υπηρεσία. Έχω αμφιβολία τα με. Εύφορων κρατικών ενισχύσεων και νομική υπηρεσία. Ούτως ώστε, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πει ότι είναι κρατική ενίσχυση, να πει είναι συμβατή όμως. Δικαιούσε να κάνεις κρατική ενίσχυση με συμβατότητα. Να. Και να σας πω κάτι, δαμέ, το οποίο μπορεί να ενοχλήσει, αλλά εγώ θέλω να το πω διότι το νιώθω. Να με λάλλουμε να την νιώθουμε. Εντάξει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς και γιατί από ΕΛ Ομόνια και Ομόνια από ΕΛ, εκτός από το οπαδικό, δεν έκανα γήπεδο μαζί, που θα ήταν αυτοσυντήρητο 100%, θα τους το έχτιζε η πολιτεία, θα τους το έχτιζε η πολιτεία, πρόσεξε τι λέει. Παρέθεση για να καταλάβω εν τη λαλούμε, αν η Ομόνια και από ΕΛ πέσει σε ένα άλλο πλανήτη, σε ένα παράλληλο σύμπαν. Ελαλούσαν να κάνουν κήπεδο μαζί. Το 85% που δικαιούνται, πώς διαμοιράζεται? Χτίζεται έτσι η πολιτεία. Ναι, η 100% όπως το Λεμεσόν. Ναι. Στη Λεμεσόν είναι 100% και πληρώνουν ενίκιο. Πληρώνουν 400.000 το χρόνο οι τρεις ομάδες. Ναι. Λοιπόν, θα μπορούσε να το χτίσει η πολιτεία, θα ήταν αυτοσυντήρητο 100%, διότι μια εβδομάδα θα το γέμονε η Ομόνια, την άλλη εβδομάδα θα το γέμονε το ΑΠΟΕΛ. Σχεδόν θα το γέμονε. Οπότε θα ήταν αυτοσυντήρητο. Δεν θα είσαι όπως τον Άρη που πληρώνει 20% των εξόδων, αλλά έχει 1000 άτομα. Ναι. Και πληρώνει, διότι έχει τη δυνατότητα. Αύριο, αν δεν έχει τη δυνατότητα, δεν θα πληρώνει. Να φύγει. Με το ΑΠΟΕΛ και την Ομόνια θα έβρουν πώς θα το διαχωρίσουν τις κερκίδες και λοιπά, και θα είναι και αμέ, ξέρεις το αλφαμέγα κάτω βάλουν χρώμα την μέρα που παίζει πράσινον άσπρον, μπλε άσπρον, κίτρινον μπλε, οπότε έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά κάτω και χαίρομαι ιδιαίτερα. Για να σας ρωτήσω κάτι έτσι τώρα, επειδή είσαι συγγνώμη για το από η Ομόνια. Ήρθε ποτέ πρόταση στον ΚΟΑ για... Όχι. Για μαζί. Για μαζί. Πότε. Ή για το Μακάριο. Ούτε θα υπάρξει, θεωρώ. Όχι. Όχι. Δεν ήρθε ποτέ. Για να κλείσουμε το θέμα των κήπεδων και πάμε και στο θέμα της βίας που είναι εξίσου σημαντικό. Τον 85% της χωριάς που δικαιούται έχει η Ομόνια για να κτίσει ο κήπεδο της μέσα και αγοραγής ή είναι ανέγερση μόνο? Όχι. Μπορεί να πιάσει χαλίτικη γη. Αν πάει και βρει η Ομόνια ένα κομμάτι χαλίτικο. Ναι.
και της το δώσει η πολιτεία. Το Υπουργείο Εσωτερικών πήγε, ήβρα τον το κομμάτι και θέλω το. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα ζητήσει από τον ΚΟΑ, εμείς να πούμε ναι, εκτός αν υπάρχει... Είναι εύκολο δηλαδή να πούμε ναι σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, εκτός αν υπάρχει ουσιώδης λόγος να πούμε όχι. Αν πάει και φτιάσει ένα κομμάτι δίπλα από το νοσοκομείο, λέω τώρα μια, μια βλακεία. Αν πάει και φτιάσει ένα κομμάτι, να πούμε όχι. Αλλά αν πάει και φτιάσει ένα κομμάτι που θα με χαλίτη και φτιάσει ένα κομμάτι να. Πώς να πει όχι. Οπότε, μισθώνει το Υπουργείο Εσωτερικών στον ΚΟΑ το χώρο και εμείς το υπομισθώνουμε στην Ομόνοια. Ας πούμε, γίνει αμέσως. Όπως το Ηλιάς Πούλος, ναι. Ναι, ακριβώς. Εμένα είναι παρέα μου π.χ. για τους δρόμους που χτίζω για να χτίσει ένα γήπεδο, υπάρχουν πρώτα γραφέ για τους δρόμους. Ναι. Κοινών, ενώ ΚΟΑ. Είναι της πολιτείας. Είναι της πολιτείας. Είναι η πολιτεία. Εν ο ΚΟΑ είναι να κάνει κάτι να το αναθέσει. Όχι, θα χτίσει, θα το χτίσουν οι ομάδες αν είναι τούτο μου ρωτάς. Ναι, τούτο μου ρωτώ. Είναι ευθύνη. Είναι πολιτεία, ναι. Εντάξει, οκ. Και τελευταία ερώτηση για να ξεκαθαρίσετε για το. Του είναι το 85% γιατί είναι σημαντικό να ξεργάζαμε. Όχι, ούτε εγώ το 85%. Εγώ νόμιζα να καταλάβετε ότι υπάρχει ένα ποσό 14-12 εκατομμύρια. Πρέπει να το πληρώσει η ομάδα και να τη δοθεί πίσω μετά. Όχι. Γιατί δεν χτίζουμε κήπεδο. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο να χτίσεις κήπεδο. Είναι συντήρηση, ναι. Το βασικότερο είναι η συντήρηση. Διότι ένα γήπεδο μπορεί να πάει να βρει 10, 15, 20 να δανειστεί, ξέρω εγώ, αν είσαι και δυνατό και μπορεί να αποπληρώσει. Και να το αποπληρώνει το δάνειο, αλλά πρέπει να το συντηρήσει το γήπεδο. Έχει λεπτομέρεια απίστευτη. Εγώ που έζησα από κοντά το ΑΜΕΓΑ με τα παιδιά τη 3Α, νυχτοξημερώνονται από την ημέρα που να έρθετε να σπάσετε τι καρέκλε. Μέχρι την ώρα που να τις ξαναβάλουμε και ούτω καθεξής να σπάσετε εννοώ εσάς παιδιά. Όχι, ναι. Εσάς τους τρεις εννοώ. Μπορεί να κάτσουν και να σπάσουν. Καλά, να σου πω, ας πω κύριε Ανδρέα, δηλαδή τώρα για παράδειγμα, πες ότι θέλω να κάνω ένα γήπεδο 30 εκατομμυρίων. Ο ΚΟΑ θα δώσει στην πόρα, θα δώσει στο μόνο 25 εκατομμυρίων. Ναι, υπό κάποιες πρόνοιες ότι εμπίπτουν μέσα στους κανονισμούς με τούτον το δεδομένο θα έχεις για τους ΑΜΕΑ, θα μπορεί ο ΚΟΑ να το χρησιμοποιήσει. Να κάνεις τούτα όλα τα σχέδια τα οποία προνοούν. Ό,τι προνοείται έχει κριτήρια. Είχατε μιλήσει πρόσφατα με τον πρόεδρο της Ομονίας πριν φύγετε? Ναι, μίλησα πρόσφατα. Έκαμε έναν καλαντίνερο κοντίδι στην Λεμεσό και βρεθήκαμε μέσα, είπαμε ένα γεια και βρεθήκαμε έξω στην πόρτα της εξόδου. Okay. Φεύγαμε και οι δυο. Α, ήταν και ο Νίκος Χαραλαμπίδης με την σύζυγό του και μιλούσαμε οι τέσσερις σε έναν 7 λεπτών, 10 λεπτών και έλεγαμε διάφορα. Είπα του ότι είμαι ελεύθερος τώρα. Μετά που όταν πιο προπονητή σε 3 χρόνια, είμαι έτοιμο. Θα μην πω ότι θέλω να πιο προπονητή σε κατηγορούμε. Άρα μίλησα του για το. Ναι, ναι, ναι. Τι ωραία, είπε δικό, έτσι πα σε συζήτηση. Μίλησα του για το Μακάριο. Μιλήσαμε και του εξήγησα τη θέση μα. Δεν θέλω να κατηγορεί κάποιο τον ΚΟΑ. Μπορεί να τον κατηγορήσει. Ότι δαμέ δεν έκαμε το Α για δράνεια, για λάθος, για λάθος απόφαση. Πήραμε πολλές λάθος αποφάσεις, αλλά δεν είχε σκοπιμό ήταν ότι δαμέ θα το δώσω τη Σπάφου, δαμέ θα το δώσω. Μετά από τι είμαστε εμείς, δηλαδή μισούμε την Ομόνοια, μισούμε την Πάφων. Προχτές βουλευτής της προάλλης Παφίτης είπε ο ισότερος πρόεδρος του ΚΟΑ που επέρασε ποτέ επειδή τα έπρεπε με το... Okay. Και όταν αναβάλαμε δυο φορές τα έργα με απόφαση του ΚΟΑ, δεν είπε κανένας, α, είναι ο καλύτερος πρόεδρος τώρα, έμεινε μας η Ρετσινιά. Okay. Δεν έχουμε λόγο να πούμε νόη. Αλλά φτάνει να γίνει νόμιμα, διότι είναι και δικό μου. Αν ήταν δικό μου, ξέρεις, είπα κάτι...
ξέρετε παιδιά, δήλωσα κάτι και... Έγινε για τις φοιτητικές αισθητές και περιπέζαμε και γράφαμε από κάτω διότι πιάσαν έναν κομμάτι το δήλωσε εν τούτο το μικρόφωνο, αλλά το μικρόφωνο είναι το σύρμα που πάει σε ολόκληρο μηχανισμό. Εγώ είπα, αν ήταν δικό μου το γήπεδο, θα έκανα φοιτητικές αιστείες που υποφέρει ο φοιτητικός κόσμος και για μένα γύρω-γύρω έχει πολλά πανεπιστήμια. Έχει και ιδιωτικά. Οκ. Και θα έκτιζα πρώτα ένα γήπεδο των 5.000 για να είναι μέσα ο διγενής μόρφου, η Άσσα, οι προσφυγικές ομάδες. Θα τους ξανακάνουμε πρόσφυγες. Θα τους πούμε πιένε κόψει το λαιμό σας. Να κάνουμε ένα γήπεδο, να μπορούν να παίζουν τζαμέ και να μην έχω το Μακάριον, αφού το Μακάριον θέλει 14 εκατομμύρια, 12-14, για να ξαναγίνει Μακάριο. Όχι γήπεδο για Ομόνια και Αποέλ και Ολυμπιακών. Οπότε και πιάσαν και λέει, ποιος είσαι ρε, θέλει να πάει υπουργός παιδείας και να κάνεις φοιτητικές αιστείες. Εγώ είπα, και πού είναι να παίζουν οι ομάδες που μέσα. Είπα, να γίνει ένα γήπεδο των 5.000 που είναι υπεραρκετό και τρεις είναι υπεραρκετό να παίζει ο Ολυμπιακός που ήρθε πίσω στο Μακάριο έστω και δεν είναι πρόσφυγας με την έννοια της λέξης ο διγενής, ο Γερόλακος, η Άσσα τούτες οι ομάδες σε τον το κήπεδο και να κάνουν φοιτητικές αιστείες. Άρα είχατε έναν πλάνο στο έτσι, αν ήταν δικό εγώ μου, σας, ναι. Έτσι θα έκανα και να δώσω φτηνές φοιτητικές αιστείες, μα είμαι δημόσιος οργανισμός. Βέβαια είμαι αθλητικός οργανισμός, αλλά τον αθλητισμό είπα να κάνω πρώτα το κήπεδο, να αφήσω τις ομάδες πίσω και να χρησιμοποιήσω τον το χώρο. Και μάλιστα εγώ είπα το και μπροστά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον ΤΕΟΣ και τον Υπουργό Οικονομικών. Τον ΤΕΟΣ τότε και είχαμε έτσι, δηλαδή το body language μου φάνηκε ότι τους άρεσε η ιδέα. Σας ρωτήσω κάτι άλλο κύριε Ανδρέα για το Μακάριο. Αφού φτάσαμε στο σημείο ότι πρέπει ευκαιρία νομική υπηρεσία και είπαν ότι πρέπει να γίνει διαγωνισμός, οι πρόσφορες κτλ. Αφού υπήρχε ένα ενδιαφέρον. Αυτό δεν υπήρχε, τουλάχιστον έτσι. Αφού η Ομόνια λέει ο κ. Ανδρέας ήθελε και τη χορηγία. Ναι, αν είσαι ενδιαφέρον. Μετά γιατί είναι ευκαιρία και να ανοίξει προσφορές. Επειδή δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Να κάνει προσφορές. Ναι, ναι. Εντάξει. Ή και το παφιακό για παράδειγμα. Ενδιαφέρον δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Διότι για το Μακάριο. Για το Μακάριο σου λέει θέλω 85% θέλει και τη χορηγία. Αλόγον τούτου είναι προχώρηση. Αν η Ομόνια σήμερα έρθει και πει του κουά, εγώ τον καταλαβαίνω. Θέλω το Μακάριο να μου το. Να φύγει σε διαγωνισμό, να το διεκδικήσει. Και να το σάσω εγώ με δικά μου έξω, δεν αφήνει διαγωνισμό. Αυτό το διαγωνισμό αύριο. Μάλιστα. Αλλά οικονομικά θα συμφέρει. Και το παφιακό πανό, το Στέλιο Κυριακίδη, η Πάφο η οποία έκανε πάρα πολλά έξοδα στο προβληματικό της κέντρο λέει δεν θέλει το ταρτάνο που ήταν πρέπει να λύσω το πρόβλημα διότι εμένα οι παφίτες για παράδειγμα οι παφίτες δεν θέλουν το 85% όχι. Αλλά δεν θέλουν το ταρτάνο εγώ να φτιάξω μια σελίδα μπορεί να είναι παραπάνω από το 85% του θα που ζητούν εντάξει έχει μια δεύτερη σελίδα και είπα μου για να ξεκινήσουμε συζήτηση. Έχει μια σελίδα ολόκληρη. Άρα διαφορετικά τα του. Εντάξει, να μείνουμε πάνω στο Μακάριο που αφορά την ομάδα. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε το Μακάριο. Ναι, ναι. Έτσι αλλιώ, μαγάρι υπάρχει, είπε και ο πρόεδρο, ότι πάει για γήπεδο. Καρτερούμε να δούμε. Και στο τέλο, σα λέω εγώ ότι η αρχή αδειοδότηση να έρθει μια μέρα που είναι ανεξάρτητη αρχή. Και να κλείσει το Μακάριο. Να το κλείσει το Μακάριο. Διότι. Μα και μόνο το Μακάριο, πρόεδρε. Έκλεισαν όλες τις το μεγαλύτερο κομμάτι έκλεισαν το τον Κερκίδο. Μα παίρνουν και τούτοι ρίσκο να μαρδιώνουν. Παίρνουν ρίσκο, συγγνώμη. Αύριο να γίνει κάτι, δεν τούτους που να βρουν. Μα παίρνουν ρίσκο και εγώ το σκέφτομαι και λέω, ρίχνω πάρε. Μπορεί να μην ήμουν, αν ήμουν στη θέση τους, δεν θα έπαιρνα δεύτερο ρίσκο. Έχει ευθύνη και ο κόμμα όμως, ρε πρόεδρε. Πώς ευθύνεται ο κόμμα. Ο κόμμα που είναι το γήπεδο να λειτουργεί ακόμα, ας πούμε. Εντάξει,
έκαναμε μια μελέτη και είπαμε θέλει 12 εκατομμύρια, 14. Εμένα να μου το δώσουν αύριο. Ναι. Ας σου δώσουν το κονδύλι. Ναι, ενώ σαν κόα. Δεν είμαι κόα τώρα. Αν μου τα διούσαν χτες ήταν να το κάνω. Αν έρχεται η πολιτεία, ο υπουργός οικονομικών και λέει μου, κύριε σου δίδω εκτός του προβλήματος. Εγώ έχω προβλήματα με 40 εκατομμύρια. Να πάω και στα 14. Τα 10 ήταν για το γήπεδο της Λεμεσού. 12 είναι περίπου χαλάλι μισθή και επιδόματα. Εμείς 19 για την ανάπτυξη. Πώς να, πού να πάω. Θα πάω να δώσω 12 για την. Να μείνουν οι υπαλλήλοι από καιρό και οι ομοσπονδίες. Είναι πρώτοι που προνοούνται και σωστά και χαλάλι. Να μου να κάνω τρία πάρκι να μου μείνει ο λεφτά να κάνω. Ναι, ναι. Κατανοητό. Το λοιπόν, πρόεδρε, να πάμε και να αφιερώσουμε ένα άλλο δεκάλεπτο γιατί έχει σχεδόν 2 ώρες που μιλούμε. Για το... Με 2 ώρες που μιλούμε. Ναι, σχεδόν. Ξέρετε ότι χρεώνω πως Αντώνης είτε πρώτη ώρα. Για το μεγάλο... Το μεγάλο κεφάλαιο της βίας στα γήπεδα. Που αντιλαμβάνομαι ότι και ο Κούα νιώθει και εκείνος ότι έχει ευθύνη για ό,τι συμβαίνει σήμερα στα γήπεδα μας. Έτσι θέλω να... Εντάξει, εμφανιστήκαν κάποια φαινόμενα προς το τέλος της θητείας σας. Ενώ τον τελευταίο χρόνο που επιστρέψαν και οργανωμένοι στα γήπεδα και φάνηκε ξεκάθαρα ότι δυστυχώς η κάρτα φιλάθλου απέτυχε. Νομίζω είναι κοινή παραδοχή το πράγμα. Εσείς ο ίδιος πώς εκλαμβάνετε την κατάσταση? Εμένα σαν άνθρωπο του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου ιδιαίτερα με καταστενοχωρεί. Δεν μπορώ να πω ότι το εισπράττω με πολύ πόνο ψυχής. Δεν υπάρχει σεβασμός καθόλου, δυστυχώς παιδιά. Δηλαδή, αφού πήγαμε και στο καινούργιο γήπεδο και σπάζαμε το σπίτι μας. Δηλαδή μπήκαν μέσα οι ομάδες που παίζουν το σπίτι τους και σπάζαν το. Μπορεί να πάει μέσα στο σαλόνι σου. Εσύ ρε σταφέρα να πάει μέσα στο σαλόνι σου στην Αλλαδή που ξέρει να σπάζεις. Να σου δώσει ραφτήν ο παπάς σου του άλλου κόσμου. Δηλαδή είναι ανεπίτρεπτο το πράγμα. Και όλοι φτενά. Δηλαδή στην Κύπρο έχουμε την τάση, φταίει ο άλλος, εγώ βγάλω την ουρά μου έξω. Εμείς ταυτοποιήσαμε 100 φωτογραφίες που μας έστειλαν, όπως σας βλέπω και με βλέπω, και με βλέπετε οι φωτογραφίες που μας στέλνουν. Ταυτοποιούμε, δεν προχωρά. Κάτι οι συλλήψεις θέλει... είναι πιο λίγες που την... Άρα μετά πάει στην αστρο... Υψηλής ευκρίνειας. Προχτές έλεγαν ότι το νέο γήπεδο έχει 60 κάμερες. Έχει 147 κάμερες. Mm-hmm. Και όσες ζήτησε η αστυνομία, τις έκαμε η διαχειρίστρια εταιρεία, οι πρόσθετες. Ζήτησε ακόμα 20 ψηφοφορίες που είσαι, και πήγαινε και έκαμε. Και πάλι ψάχνουμε το ζήτημα. Ναι, σήμερα έχουν μια. Ενουλά τα γήπεδα όμως, ρε πρόεδρε, οξά. Συγγνώμη. Ενουλά τα γήπεδα. Όχι όλα τα γήπεδα. Τα κλειστά, για παράδειγμα, ο νόμος λέει ότι πρέπει να έχει κλειστές κάμερες για πάνω από 2.000. Και τα κλειστά τα κλείαμε ως τις 2.000 που πουλούσαμε τα εισιτήρια. Επιτρέπαμε να πουληθούν τα κλειστά του ΚΟΑ, μιλώ πάντοτε, ναι. Για να μην χρειάζονται. Τώρα παραγγείλαμε για όλα, ναι, τα γήπεδα. Ας πούμε τούτο είναι λίγο κάπως παράλογο να μην έχει λόγω του 2.000 που είναι το όριο, να πούμε. Έπρεπε να ανοιχτές ούτως ή αγιώς. Εντάξει, αλλά σε τέτοια περίπτωση δεν είχαμε τα ανάλογα κλειστά κυκλώματα. Okay. Γι' αυτό είπαμε μέχρι 2.000 θα γίνεται η προσέλευση του κόσμου για να εκεί που επιτρέπει ο νόμος. Okay. Λοιπόν, η κάρτα φιλάθλου, επειδή είπε ο Γιώργος ότι απέτυχε. Μια άποψη. Εγώ ήβρα την. Εγώ ήβρα την. Δεν είμαι ο πατέρας της. Ναι. Για να πείτε ότι λέω τούτον διότι μπορούσε να δουλέψει καλύτερα. Mm-hmm. Και ευθύνη έχουν όλοι, όπως είπα. Εμείς ταυτοποιήσαμε φωτογραφία και έμεινε ως εκεί. Mm-hmm. Τώρα
δυσκολευτήκαμε και σε μερικές περιπτώσεις να ταυτοποιήσουμε. Ναι. Και έχουμε παραγγείλει νέα μηχανήματα σύγχρονα για να μην υπάρχει περίπτωση. Πιο σύγχρονα είναι. Γιατί... Πιο σύγχρονα, ναι, ναι. Συγγνώμη. Πιο σύγχρονα, σωστό. Αφού το 10 πότε το. Πιο σύγχρονα, ναι, ναι. Για να μην υπάρχει περίπτωση να μου φύγει εκτός να φορείς κουκούλα. Και γιατί να φορείς κουκούλα όταν μπεις μέσα. Δεν είναι αθλητικό το φαινόμενο, παιδιά, το ξέρετε εξίσου καλά. Mm. Είναι κοινωνικό το φαινόμενο. Mm. Και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Αν θέλουμε ο αθλητισμός να διατηρηθεί στον τόπο μας, αν θέλουμε το ποδόσφαιρο να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο, πρέπει να σταματήσουμε. Διότι αύριο είναι να πεθάνει κάποιος. Λυπούμε που το λέω. Θύμα, ναι. Αλλά κάποιος θα πεθάνει. Πάμε, πώς θα τι πάμε. Ξέρεις, κάθε χρόνο λέμε να μην θρυνήσουμε θύματα. Αφού κάποιος θα πεθάνει, παιδιά. Mm. Με μαθηματική ακρίβεια εκεί οδηγούμαστε. Και προχτές στην Ελλάδα έπαιξε τον. Εγώ πήγαινε το πόδι του και πέθανε. Mm. Ο αστυνομικός. Και όταν μιλούσαμε με μια παρέα, λέει: καλά να πάθουν, να βακούν. Έλεος. Να σκοτώνει τον άλλον. Διότι κάνει λάθος. Εγώ σου λέω κάνει λάθος. Πρέπει, νομίζω ότι τα σωματεία έχουν περισσότερο ρόλο να παίξουν. Εδώ και μου πας. Ναι. Γιατί δεν πάει η καρτά σου. Και να αυστηροποιηθούν οι ποινές. Φίλε μου, αν ο παδός σου κάνει το πράγμα, είναι 100 πύχη. Και έχεις τον έλεγχο. Πιάσεις την κάρτα φιλάθλου, κλείσεις τα στόματα τούτους που φωνάζουν, ότι είσαι στον κουά και... Και ξέρεις, υπάρχει πιάνουν στοιχεία προσωπικά δεδομένα για ο ΚΟΑ και λειτουργεί του ΚΟΑ. Και... Τόσα στα σωματεία σου, εδώ στην καρτά φυλάθου στα σωματεία, και αυστηροποιά τις ποινές. Ναι. Θα είναι πιο λειτουργικό τούτο. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι για μένα θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα. Η άποψη μου. Θα σε βάζουν κάποιου που μπορεί να κάνουν όμως κάποια επεισόδια μέσα στα σωματεία. Αν θέλει να πληρώνει κάθε εβδομάδα, αν π.χ. 100.000 γιατί πέφτει κροτιά μέσα στο γήπεδο. Α, θα σε βάζει. Και τώρα, Γιώργο, μπορεί να γίνει. Εμείς μιλούσαμε στην αρχή όταν ξεκίνησαμε για το Βούρτουλα. Mm-hmm. Θέλει τιμωρία. Πρέπει να τιμωρηθούμε δυστυχώς για να βάλουμε μυαλό περισσότερο. Κακά είναι τα ψέματα. Και εδώ τα σωματεία μας ξέρουν και τους 50 και τους 100 και τους 150. Να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλο. Mm-hmm. Σίγουρα ξέρουν, ναι. Και όχι μόνο δεν κάνουν κάτι, είτε να τους απομονώσουν, είτε να τους καταγγείλουν ή οτιδήποτε, αλλά τους επιβραβεύουν κιόλας με διάφορους τρόπους. Το αφήνω μέχρι εδώ. Mm-hmm. Εάν κάτσουμε, και βλέπω ότι ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης, παρόλο που έγιναν επαφές και προηγουμένως, ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης δείχνει μια διάθεση να το προχωρήσουν. Τώρα που εμπήκε επιπρόσθετα παιδιά, εμένα ήταν και είναι η άποψη μου ότι ειδήσαμε και τα σέρκα της αστυνομίας. Κακά είναι τα ψέματα. Mm-hmm. Οπότε αν παραδεχτούμε γύρω από έναν τραπέζι ότι όλοι φταίει, ο ΚΟΑ φταίει. Εγώ σας το λέω, σας μιλώ σαν ΚΟΑ και λέμε φταίμε, μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα την κάρτα φυλάθλου. Με πιο σύγχρονα μέσα, πιο νωρίς. Όμως, εάν κάτσουμε γύρω από έναν τραπέζι και πετάξουμε το κλειδί για δύο μέρες, να βρούμε λύση. Και με τα σωματεία, έτσι. Και με τα σωματεία, διότι δεν μπορούν να βγάλουν την ουρά τους έξω τα σωματεία και λένε, α, αυτά είναι όλοι οι άλλοι εκτός. Και όταν λέμε... Μα νομίζω πρώτα να επιμένω λίγο. Εν ο ίδιος ο νόμος που βγάλει έξω τα σωματεία από τον τι. Εντάξει, εγώ δέχομαι το τούτο που λες. Ο νόμος όμως ψηφίστηκε από τη Βουλή. Ναι. Και με νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Οπότε και η κυβέρνηση πρέπει να αναθεωρήσει. Δεν μιλώ για τούτη ή την προηγούμενη ή την προ-προηγούμενη. Ναι, ναι. Εγώ, η κυβέρνηση είναι μια αφηρημένη έννοια. Ουσιαστική μεν, αλλά αφηρημένη. Οπότε η κυβέρνηση. Και η ίδια η Βουλή. Και η ίδια η Βουλή. Και κάτι άλλο σημαντικό. Όταν οι ίδιοι οργανωμένοι, οι συνδέσμοι, έρχονται και άλλοι σου.
να δεχτώ την κάρτα φιλάθλου που είχε, δώστε στα σωματεία, διάστοτε, όχι, τώρα έχουν έναν άλλο θυμ, έχουν έναν άλλο θυμ, ότι εμείς διαφωνούμε με το πράγμα, άρα γι' αυτόν δεν το σεβούμαστε. Ενώ από τη στιγμή οι οργανωμένοι έρχονται και άλλους, σου δώστε στα σωματεία και να τη δεχτούμε και αν έρθει και αυστηροποιήσει και τις ποινές στο σωματείο με αφαίρεση βαθμών, με τούτα ούλα. Γιατί εμπιστευκώ ότι έχει κόσμο που πάει και θωρεί μαπέ μόνο για να κάνει επεισόδια. Την ομάδα του πονεί την, αγαπά την, μπορεί να είναι η αφέλεια της ηλικίας και τα λοιπά, η εκρηκτικότητα ή κάποια άλλα θέματα. Αλλά θέλω ότι έχει κόσμο που πάει να δει την ΑΕΛ ή την Ομόνια. Να κάνει κακό στην ομάδα του. Και να του πούνε ότι αν το κάνει στο πράγμα να χάσει τρεις βαθμούς η Ομόνια π.χ. και να το κάνει. Αν έχει που τους ανθρώπους, απλά πρέπει να είναι στα γήπεδα. Ναι, αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχουν. Εμπολάλλοι. Εμπολάλλοι. Έστω. Εγώ έχω. Να σου πω, επειδή είπες προηγουμένως για την κάρτα διαφωνών κλπ. Εγώ έχω έναν 32-33 χρονών φίλων του γιού μου, που είναι και δικός μας οικογενειακός φίλος, αελίστας, άρρωστος φανατικός. Είπε, εγώ διαφωνώ με την κάρτα φιλάθλου. Και το παίρνει μανιάτικο. Είπα ότι έμπα, διαφωνώ, θα κάνω κάρτα, δεν πάω. Και αρρωστά όλη τη μέρα, κάθε Σάββατο που παίζει ΑΕΛ, αρρωστά και δεν πάει. Κοιτάξτε, δεν είναι απλώς δια της αποχής να αποδείξουμε ότι είμαστε σωστοί. Και τον που είπες για φακέλωμα προηγουμένως. Πρέπει να σου πω ότι στον ΚΟΑ, εγώ είμαι πρόεδρος 5 χρόνια, δεν είδα ποτέ, κανένα, ποτέ, σας ορκίζομαι, ποτέ κανένα φάκελο. Δεν είδα ούτε γενική διευθυντή. Ένας λειτουργός που έχει δια νόμου το που αν του ζητήσει η στέλνει του η αστυνομία τα φωτογραφίες να ταυτοποιήσει. Ένας λειτουργός δεν ασχολείται κανένας. Εμπροστατευμένα τα στοιχεία του κάθε φίλου. Σούπερ προστατευμένα. Σούπερ, σας το υπόσχομαι εγώ, παιδιά. Ναι, εγώ λέω. Δέχομαι το τον που λέτε. Διότι λέει εν του ΚΟΑ, συγγνώμη Γιώργο, λέει εν του ΚΟΑ και θωρούν τα ούλια. Αφοπλίζει όμως η πολιτεία το επιχείρημα του τον που διαφωνούν και σεβούνται την κάρτα. Με τον τρόπο. Τέλος πάντων, και δική σας άποφαση. Είπετε και εσείς ότι. Ναι, να το λύσουμε. Είναι απόψεις που λάλλουν. Υπάρχουν και σωματεία που δεν δέχονται. Ναι. Που δεν θέλουν να το έχουν. Όχι, με μου κάνεις έτσι ορολογιακή μπομπά. Σου το λέω και τούτο. Εν τον πιπέτε εσείς. Σύρνουν τα ούλα μας το. Ναι, εγώ που πάω και εκεί παιδόν και όλοι μας, απόψη μου που θεωρώ ότι μπορεί να πει λάθος η κάρτα. Ας πούμε την ώρα μου και γίνεται που δείχνεις την κάρτα για να μπεις μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, οποιοςδήποτε μπορεί να κάνει έναν έτοιτο εισιτήριο, να μπει με άλλη κάρτα κλπ. Δεν μπορούσε να γίνει με πιο digital μορφή. Ας πούμε πιο εξειδικευμένα η ταυτοποίηση για να ξέρεις τόσο που μου δείχνει την κάρτα τώρα είναι τούτος που να μπει μέσα στο γήπεδο. Και είναι το φακέλωμα που λάλλω τώρα εγώ που νομίζουν όλοι. Μιλάς στον πιο στο λαθασμένο άτομο, δεν ξέρω τα τεχνολογικά σας. Δεν θέλω να κάνω το ξέρω όλα. Αλλά αν υπάρχει ένα σύστημα. Θα ήταν πιο, πιο απλό. Πολλά καλύτερα. Διότι γίνεται αναγνώριση. Και την ώρα. Τι νόμος που θέλει να πάει να κάνει. Γενικά νομίζω η νομοθεσία έχει 10 χρόνια που σε εφαρμογή. Χρειάζεται αναθεώρηση. Όλους. Πράγμα του ρούλι στο τραπέζι να συζητήσουν. Και ο μέρος να πετάξουν το κλειδί να το συζητήσουν. Γιατί δεν πάει άλλον. Επειδή είχαμε και καλεσμένο την προηγούμενη φορά εύτομα. Νομικό. Και είπε μας ότι η νομοθεσία είναι μόνο η κάρτα φιλαθρού. Αλλά και πράγματα που δεν εφαρμόζονται καθόλου μέσα σε την νομοθεσία. Χρειάζεται αναθεώρηση φουλ και, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Και, για μένα, κύριε Αντρέα, είναι ότι με την απόφαση της ΙΚΟ, όποιος ευκάρει την απόφαση μετά για και κλεισμένο και τα λοιπά, για μένα είναι άμεση κατάρκηση της κάρτας φιλάθλου το πράγμα. Το να κλείσω τα γήπεδα γιατί δεν μπορώ με την νομοθεσία με την κάρτα φιλάθλου να περιορίσω τα επεισόδια εντός γήπεδου. Για μένα, εμένα είναι τούτο μου ευκάλλει, τούτη η απόφαση που πήρασε μετά και κλεισμένο ή οποιαδήποτε άλλη απόφαση έρθει. Το κεκλεισμένο πάνω, κατά τη γνώμη μου, διότι δεν ήμουν ούτε μέρος της απόφασης, ούτε με ερώτησαν, το κεκλεισμένο νομίζω είναι το προεόρτιο του κλειστά, κεκλεισμένο. Mm-hmm. Δηλαδή, να μην πιένουν οι οπαδοί καθόλου. Visiting, οι φιλοξενούμενοι. Είναι το προεόρτιο. Είπαν, αντί να το κλείσουμε τώρα, να κάνουμε την προσπάθεια, και να το κλείσουν.
Να σου πω ένα πόνι όμως, κύριε Αντρέα. Ναι. Δεν είναι, είναι κίνηση η οποία θα μου δώσει τη λύση. Είναι το κρύψε να περάσουμε και ο σπάραγε. Δηλαδή, να το μεταφέρουν, να το, μεταφέρουν να το πρόβλημα παρακάτω. Δηλαδή τώρα υπάρχει τούτη αναστάτωση κτλ. Κλείσ' τους τα εκτός. Αν πάμε εμείς οι τέσσερις και δυο τρεις συνεργάτες σας έξι, εφτά. Να φέρουμε τον Λευτέρη. Ναι. Να κάτσουμε Παναγία. Ένα διπλός ο Λευτέρης σαν εμένα, εννιά. Λοιπόν, αν κάτσουμε και γράψουμε, να γράψουμε εφτά διαφορετικές λύσεις. Γι' αυτό εγώ λέω ότι επειδή άκουσα τον Υπουργό Δικαιοσύνης που μιλά, τότε Λεμεσανός δεν έχει σχέση με παιδιά, είναι Λεμεσανός μετανάστης, Λευκοσιάτης. Ερωτικός μετανάστης. Ναι, παντρεύτηκε στη Λεμεσό. Άκουσα τον και έχει κάποιες βάσεις, έχει ενημερωθεί. Οπότε ας φωνάξει την αστυνομία, ξέρετε όταν ακούω την ΚΟΠ. Εγώ λέω αφού είναι τα σωματεία, η ΚΟΠ είναι οι ομάδες. Τούτον προσπαθούν, sorry που σας διακόπτω κύριε Αντρέα, αλλά ακόμα και το ΚΟΠ πλέον, νομίζω δεν εξυπηρετεί πλέον τα σωματεία. Εμείς, εγώ τούτη την απόψη έχω. Δεν είναι τις απόψεις των σωματείων εννοεί που... Δυστυχώς... Δεν εξυπηρετεί τα σωματεία. Για μένα, για τον που βλέπω, τούτον που... Τι εννοείς που τούτο. Όχι είναι εξυπηρετεί, είναι εκπροσωπεί τις απόψεις των σωματείων. Για μένα είναι εκπροσωπεί τα σωματεία. Θεωρώ ότι... Ας τους αλλάξω. Ας τους αλλάξω, συμφωνούμε. Από εντός που τους ψηφίζουν. Που τους διορίζουν, όχι που ψηφίζουν. Π.χ. η Ομόνια διορίζει τον Νίκ, το ΑΠΟΕΛ. Άμα για τους εκπροσώπους τους εννοείς. Συγγνώμη, δηλαδή, άμα εγώ είμαι μια ομάδα και έχω τη Σταυριάνα εκπρόσωπο. Τρία χρόνια, πέντε, δέκα, σαράντα εκπρόσωπων και δεν με εκπροσωπεί, μπορώ να το χρησιμοποιήσω σαν άλλο θητόν το πράγμα. Όχι, όχι. Εν τούτον που σας λέω, ακόμα και τα άτομα που είμαι στην ΚΟΠ, εκείνον που θεωρούμε... Εγώ συμφωνώ με τούτο, ρε φίλε, διότι άμα με εκπροσωπεί, ναι. Αν δεν με εκπροσωπεί, αλλάσσω. Να σου δώσω ένα παράδειγμα να δεις ότι να συμφωνήσεις. Ευχήγε μια αποφάση για τη μετακίνηση και όλες οι ομάδες ευκλά εκείνωσαν ότι διαφωνούν. Εντάξει. Εγώ νομίζω για τον κόσμο τους έξω. Διότι άμα ο εκπρόσωπος σου πάει σε μια τέτοια κρίσιμη συνεδρία, δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο να πει «Πρόεδρε, πάμε να συζητήσουμε τούτο το θέμα». Ποια είναι η θέση σου, ποια είναι η θέση του σωματείου, ποια είναι η επίσημη πλευρά και αφήνει με να πάρω μόνος μου την απόφαση και την πολιτική, νομίζω είναι κουρουφέξα. Εν τούτον που αφιβάλλω. Και εγώ συμφωνώ ότι είναι κουρουφέξα, για μάθηκε ο κόσμος πάρα. Ναι, ξεκάθαρα. Για μάθηκε ο κόσμος, μπορεί εσύ να με... Νομίζω ενεργούς είναι εκτός σωματιακής απόφασης. Εγώ είμαι πρόεδρος του ΚΟΑ, φίλε, και έχω εκπρόσωπο τύπου. Και ευκαινεί να κάνει μια δήλωση για ένα σοβαρό θέμα. Να πάει να πει την άποψή του και να διαφωνεί ο πρόεδρος και το συμβούλιο. Γίνεται, γίνεται. Το λοιπόν, παιδιά, νομίζω καλύψαμε τις ούλες με τα θέματα μας. Μα συνήθισα τώρα. Θέλω να σου πω ότι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που σε είχαμε μαζί μας. Έχει πολύ καιρό που το συζητούμε για να έρθεις. Νομίζω ήρθες στο καλό timing και ευχαριστούμε πολλά γιατί νομίζω είναι η πρώτη φορά που μιλάς για πολύ ώρα τουλάχιστον μετά που επαρέδωσες τα καθηγόντα σου. Είπα κάτι στην αρχή ότι εγώ προσωπικά είσαι ο προπονητής των παιδικών μου χρόνων, άρα διαφορετικό το δέσιμο και πολλοί κόσμος της Ομόνιας. Νιώθουμε σε κομμάτι της Ομόνιας. Άρα στην ερώτηση γιατί Μιχαηλίδης σήμερα να απαντήσουμε ότι ο Ανδρέας Μιχαηλίδης είναι κομμάτι της Ομόνιας πέραν των υπόλοιπων που κατάφερε στη ζωή του και στα αξιώματα που υπηρέτησε ήταν και προπονητής της Ομόνιας τρία χρόνια και πρόσφερε πολλά και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε και να σου δώσουμε τον λόγο έτσι για το καταληκτικό. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω παιδιά διότι πολλοί μήνες που με ενοχλίζει Γιώργος εισαγωγικά και ειλικρινά μπορεί ένας να το θεωρήσει υπεκφυγή αλλά ο ΚΟΑ μου έπαιρνε ένα πολλά πολλά μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, της καθημερινής
Και όταν δεν ερχόμουν Λευκοσία, που ερχόμουν και τρεις και τέσσερις φορές μερικές εβδομάδες, ήμουν 80% του χρόνου στο τηλέφωνο. Οπότε, και παιδιά, μπορεί να μην το ξέρει πολύ κόσμος που σας παρακολουθεί ή και εσείς, είναι αμυστή η θέση. Δηλαδή, το λέω τούτο διότι μπορεί κάποιος να νομίζει ότι ευολεύτηκες για Μιχαηλίδη και οποιοσδήποτε πάει εκεί. Είναι 70 ευρώ την εβδομάδα κάθε συμβούλιο και 24 οδηπορικά. Οπότε 94 κάθε τρίτη που κάνουμε συμβούλιο, εγώ πήγαινα κάθε μέρα και με τις επιτροπές κλπ. Όμως ήταν θέση προσφοράς, εγώ το απόλαυσα. Ευχαριστώ τον πρόεδρο που με διόρισε, που με έδειξε εμπιστοσύνη. Θεωρώ ότι έκαναμε μια αρκετά καλή δουλειά. Αφήσαμε πίσω παρακαταθήκη, προσφέραμε την Σκυτάλη, καλή τους επιτυχία. Ταξιδέψετε με πολύ ευχάριστον τρόπο πίσω και για τούτον σας ευχαριστώ, διότι εγεμώσετε μου την, έτσι, η μνήμη μου και θα έχω για μερικές μέρες να μιλώ για τον το πράγμα. Η Ομόνοια είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, κακά τα ψέματα. Εγώ πολιτικά είμαι διαφορετικά από τους περισσότερους τουλάχιστον Ομονιάτες, ήμουν και βουλευτής του Δύση, αλλά την Ομόνοια την αγαπώ πάρα πολύ. Μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω σε μια τέτοια ομάδα. Δυστυχώς δεν εχάρισα στον κόσμο της που με αγάπησε πάρα πολύ και τον αγάπησα έναν τίτλο. Το μοναδικό μου τον επήρα με την ανόρθωση η οποία μου εστέρισε πολλούς τίτλους μετά. Όμως δεν ξεχνώ την περίοδο τούτη ποτέ μου. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην προσωπική σας ζωή, στην οικογενειακή σας και τούτο που κάνετε. Εγώ απόλαυσα την κουβέντα μας, ήταν σαν να καθούμαστε στο σαλόνι μας και κουβεντιάζαμε. Ένιωθα, είχα τον Μαρκούτσι μπροστά μου, αλλά αισθανόμουν ότι με περιόριζε να πω τις σκέψεις μου. Εύχομαι στην Ομόνοια κάθε επιτυχία και σε εσάς, στους συνεργάτες σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, πρόεδρε μου, τιμή μας που είσαι μαζί μας. Μαγκιά να είσαι να διαφωνείς πολιτικά με τον παραπάνω κόσμο, αλλά ο κόσμος να σε αγαπά. Άρα σημαίνει ότι κάτι κάνεις καλό. Ξέρεις, έχασα 3-4 τίτλους με την Ομόνοια στο Τσακ, αλλά λέω και στους φίλους μου και τον Αντώνη που με έφερε, λέω ότι ο μεγαλύτερος μου τίτλος είναι ότι μέχρι τώρα, 25 μου είπες, ναι, χρόνια 25. Μετά, όπου πάω, βρίσκω έναν τουλάχιστον Ομονιάτη ή καθόλου, ή δυο, ή τρεις και μου δείχνουν μια αγάπη απίστευτη και μου λένε ότι δεν σε ξεχνούμε να βγάλουμε φωτογραφία μαζί και λοιπά. Λέω, τούτο είναι ο μεγαλύτερος τίτλος, παρόλο που έναν κέρδισε, επαναλαμβάνω. Οπότε με γεμίζει πάρα πολύ. Καλύπω. Ευχαριστώ, κύριε Αντρέα. Ευχαριστώ για την Σταυριάνα για την παρουσία της δαμέ. Ένα επιδιώξουμε να έρχεται πιο συχνά η Σταυριάνα. Έτσι το εγκαλεί βοηθό. Ναι, είναι η πρώτη της. Το πράσινο με βάλετε στο εσείς. Όχι, είπαμε εμείς. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καταρχάς να πούμε τον κόσμο για αύριο για το μεγάλο παιχνίδι της Ομόνοιας Βόλεϊ, το γυναικό μαζί με το Δία Νέμπα, Δία Σέμπας. Στο κλειστό του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστού στην Καταμιά και έχουμε ένα μάτσο κρίσιμο με εθνικό και στη Μάρκα και το Σάββατο ρε Ιωάννη ανακοινώθηκε η αγωνιστική ζωή το Σάββατο ρε μου το θέλω λοιπόν αυτά λοιπόν ανανοούμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα, ευχαριστούμε πολύ.